Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 11 Απριλίου. Είστε συντονισμένοι στον Over FM στους 104.9. Είναι εκπομπή Over Budget που σας κρατάει συντροφιά από Δευτέρα ως Παρασκευή κάθε μεσημέρι 2 με 4. Με τον Κώστα Σαμοθράκη να είναι στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τον κύριο Κώστα Γκότζο να είναι στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χρόνια πολλά τα πάντα. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, ναι, εντάξει. Καλή ανάσταση. Χριστός Ανέστη, αργή ακόμα. Ναι, γι' αυτό λένε ότι τα άλλα όλα. Δηλαδή τα άλλα είναι κοντά, έπεσες κοντά στα άλλα. Καλά σου λέει. Τα άλλα μέσα είναι. Λοιπόν, μέσα είσαι, καλά, ναι, εσείς όλα μέσα είσαι. Εσείς έπεσες όλα μέσα. Ρε Σαμοθράκη, να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Άστε την ερώτηση. Άστε την ερώτηση τώρα εδώ πέρα. Θα κάνεις υπομονή, όταν θα σας πει θα κάνεις υπομονή. Ναι, βέβαια, ναι, έτσι πάει. Γιατί κάτι έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν. Την ερώτηση θες να κάνεις, οπότε άστο τώρα. Όχι, ρε, δεν θα σε ρωτήσω αυτό που νομίζεις. Για πες, άντε, πες. Δηλαδή, δίνω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πώς τα καταφέρετε, εσύ. Σας παίζει όλη η Δύση και όλη η Ανατολή. Αυτή είναι η επιτυχία του Ολυμπιακού. Ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, χωρίς πλάκα. Επικοινωνιακά αυτή. Όλα τα μέσα ενημέρωσης της Δύσης σας παίζουν γιατί παίξετε φιλικό. Και όλα τα μέσα της Ανατολής σας παίζουν επειδή κάνατε αποχή. Έτσι είναι. Λοιπόν, το σηματάκι που σου έστειλα. Ναι, ναι, το είδα. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Σε μια αγωνιστική που κερδισμένος ήταν ο Άρης, που κέρδισε ποιον άλλον την ΑΕΚ στο ΆΚΑ. Εντάξει, δεν έχει κάνει και κανένα κατόρθωμα, εδώ που τα λέμε. Εγώ θυμάσαι, Κώστα Γκότζο, πριν ξεκινήσουν τα play-off και τα έλεγα και τα έγραφα ότι είναι outsider η ΑΕΚ. Και μου λέγε εσύ, έλα ρε, μη λες τώρα υπερβολές, ρε, εντάξει, θα το καθαρίσει. Να σου πω κάτι. Ούτε εγώ δεν περίμενα ότι μπορεί ένας προπονητής να κάνει τόσο ζημιά σε μια ομάδα. Είσαι στη διαλυμένη εντελώς. Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, ρε, εσύ. Είναι και θέμα προπονητή, ρε, φίλε. Καλά, είναι θέμα προπονητή, αλλά είναι θέμα όλων των παλινοδιών που έχουν συμβεί στην ΑΕΚ. Να σου πω κάτι, κανένα ευχέλαιο. Δεν υπάρχει τώρα θέμα ευχέλαιο, ρε, φίλε. Σας παίζει η μοίρα, πώς λέτε, δηλαδή ο Τσιτώτας κάνει εκδική απόκριση και μετά κάνει την όμαστε, πάει πάνω. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, είναι φοβερό αυτό με τον Παναθηναϊκό πάντως, έτσι, ο Παναθηναϊκός με ένα καλό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, ναι, αυτό με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει κάνει άλλο καλό αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, όχι μόνο είναι εντός τροχιάς παρότι ξεκίνησε πίσω, αλλά είναι και σε πολύ καλή θέση. Δηλαδή, σκέψτε τι αποτελέσματα φέραν όλοι οι υπόλοιποι. Έχει μηνυματάρει. Για να ξέρουμε τι λέμε πριν πάμε και στους φίλους, για να πούμε δύο κουβέντες τώρα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κάνει τη χειρότερη εντός έδρας συγκομιδή, που χειρότερη και από τη χρονιά που υποβιβάστηκε, όσον αφορά στις ήττες που έχει μέσα στην έδρα της, και έχει μία άμυνα η οποία είναι ντροπιαστική για μια μεγάλη ομάδα, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή αυτά τα γκολ που τρώει σε όλα πλέον τα παιχνίδια είναι παιδική χαρά, είναι για βιβλίο για να γράψει 100 όλα τα γκολ που τρώει. Όλα τα γκολ που τρώει είναι αστεία. Έφταιγε ο τερματοφύλακας χθες. Έφταιγε ο τερματοφύλακας στον πρώτο γκολ, έφταιγε ο Κρυχόβιακς στο δεύτερο γκολ που είναι λες και είναι μεθυσμένος Λουίς και έχει πιει δύο βότκες. Λοιπόν, έλα τώρα, εντάξει παιδιά, όλα τα γκολ που τρώει η ΑΕΚ είναι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή για την αμυνά της. Έτσι, λοιπόν, δεν είναι τώρα αυτή η κατάσταση. Γιάννη Πελέγκη, ευχαριστούμε, καλή εκπομπή. Είναι μυστήρια η κατάσταση, επιδημιολογικά, δηλαδή. Βλέπω ο Παναθηναϊκός να μεταξύ έχει φτιάξει. Όχι ότι κάνει κάτι στην επίθεση. Όχι, όχι. Αδούλευτη ομάδα είναι. Αλλά ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα πίσω είναι για τα bloopers, ας πούμε. Δεν είναι τώρα κατάσταση. Αλλά σου λέω και Παναθηναϊκό δεν είδαν από την αλήθεια. Τις συγκυρίες όλες, κοίτα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το πώς το λένε αυτό επάνω. Το γήπεδο Παρισιάννα, πώς το λένε, ρε παιδιά. Ζωσιμάδες έχει κάνει καμπνού. Μιλάμε για φοβερό πράγμα. Στο πρώτο ημίχρονο, επειδή το είδα, το μάτι ήταν καλό ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλό ήταν ο Παναθηναϊκός. Αλλά στην καλή του μέρα που ήταν καλή στα χαφτού κυρίως, δεν πήρε βοήθεια στα εξτρέμ του καθόλου, τίποτε. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο που περιμένουμε. Γιατί έχουμε πολλές γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Οικονομάκος. Έτσι. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Δεν θέλεις τίποτα, ναι. Επίσης. Πρώτα θα πούμε αθλητικά και μετά πολιτικά. Έτσι, μπράβο. Μια φορά, κύριε Βασίλη, επιτέλους, μια φορά. Λοιπόν, αθλητικά έχω να ρωτήσω, εάν ισοβαθμίσει ο Παναθηναϊκός με άλλη ομάδα στην τέταρτη θέση, ποιος θα προκριθεί για την Ευρώπη? Όποιος θα έχει, εξαρτάται μεταξύ τους αποτελέσματα στα play-off. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Δεν ξέρω ποιον, αν ισοβαθμίσει με την ΑΕΚ, εξαρτάται τι θα έχει κάνει με την ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια. Στο πρώτο, στη Λεωφόρο, ήρθε ισοπαλία. Τώρα στο... Εκεί δεν θα γίνει άλλος αγώνας, δηλαδή. Όχι. Υπάρχουν κριτήρια για να είναι ξεκάθαρο το ποιος θα είναι τρίτος, ποιος τέταρτος. Τώρα πάμε στα πολιτικά. Ναι.
Λοιπόν, εγώ είμαι αριστερός. Εάν ψήφιζα στη Γαλλία, θα ψήφιζα το Μελανσό. Ναι. Και στο δεύτερο γύρο όμως θα ψήφιζα τη Λεπέν. Μιλάμε τώρα τι φλανά έχουν οι αριστεροί, κύριε Βασίλη. Καλά να δεις. Λεντάς, κύριε Βασίλη, με συγχωρείτε. Η Μαρή Λεπέν είναι τρέζολη νασιοναλίστ, δηλαδή πολύ όμορφη εθνικήτρια. Ναι, τρέζολη είναι αυτή, ναι. Και σαν γυναίκα θα την προτιμούσα. Από το Μελανσόν. Ναι. Όχι από το Μελανσόν. Α, εντάξει. Γενικότερα θα την προτιμούσα. Εάν ο Μελανσόν έβγαινε στο δεύτερο γύρο, θα ψήφιζα. Αν στον πρώτο γύρο, θα ψήφιζα στο δεύτερο γύρο Μελανσό. Μάλιστα. Αλλά και... αν δεν βγήκε ο Μελανσό, δεν είμαι υποχρεωμένος να υπακούσω εγώ το Μελανσό σαν αριστερό. Όχι, βέβαια. Θα ψήφιζα τη Λεπέν. Κύριε Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια χαρά, κύριε Βασίλη μου. Μάνο νομικέ, να στέλνει καλά τα μηνύματα. Μπαλαδόρο, δεν βλέπω τίποτα. Στέλνετε καλά. Μάθε να γράφεις, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, να πούμε εδώ και το τρόπος επικοινωνίας μέσω της πλατφόρμας του live24.gr και το Viber του σταθμού 693-049-1049, αλλά και στο mail overonair1049@gmail.com. Και πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Και ναι, αλλά Κωστακή. Κάτι αστείες ομαδίτες που βρίσκεται εκεί στην Ευρώπη, κάτι Real, κάτι Armani, κάτι Fenerbahçe, κάτι τέτοια. Ναι. Να τα ξεχάσετε, γιατί σήμερα παίζετε με σοβαρή ομάδα. Ναι, το ξέρω. Α, ναι, 8 η ώρα έχει η ΕΤ3. Ναι. Επειδή σέρνετε και μηνύματα, η ΕΤ3 το δείχνει το παιχνίδι, παιδιά. Παναθηναϊκός. Εδώ δεν είναι Ολυμπιακός. Τώρα Μπαρτσελόνες. Ναι, μωρέ, αύριο το μεσημέρι εδώ θα είμαστε, εντάξει, το ραντεβού. Για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Επίσης, καλή εβδομάδα. Γεια σας, Κωστάκηδες. Γεια σου, Πάτρα. Γεια σου. Γεια σου, φίλε. Αλλά καλά. Μια χαρά. Μπράβο, μπράβο. Ο Σπύρος. Έλα, Σπύρο, πες τα. Τι να πω. Όλα καλά. Όλα καλά, το τάπε όλα. Ωραία. Όλα καλά. Καλά, η ομάδα μας πάρα δεν πάει καλά. Αλλά τι να κάνουμε. Υπομονή. Να είσαι καλά. Ωραία, ευχαριστούμε έγινε, πολύ. Καλά. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Κώστα, διαφωνώ. Για σένα είναι το μήνυμα, Κωστάκη. Λίγο μαζί σου. Τα εξτρέμ πέρασαν πολλές και καλές. Σέντερ φορ δεν είχε. Ναι, τα εξτρέμ, παιδιά, σέντερ τους περνάγαν και τα πλάγια μπακ και η μέση. Τα εξτρέμ ήθελαν να κάνουν καμιά ενέργεια, να τριπλάρουν κανέναν, να μπουν περιοχή, να κάνουν ενέργεια. Δεν ήταν καλά τα εξτρέμ στα Γιάννενα. Ο Γκατσίνοβιτς έπαιξε πολύ καλά. Ο Μαωρίζου δεν έτρεχε, αλλά ήταν σε ένα κρυφό ρόλο σαν σέντερ φορ να βγαίνει. Δεύτερο μήχρονο να μπει πιο νωρίς ο Αλεξανδρόπουλος γιατί είχε κάτι στο κέντρο. Αλλά τα εξτρέμ που τα είχαμε συνηθίσει να μπαίνουν, να τριπλάρουν, να αποκτούν αριθμητική υπεροπλία, να πανικοβάλλουν λίγο την άμυνα, δεν κάνανε τίποτα. Σέντρες κάνανε. Ωραία, σέντρες κάνω κι εγώ και κάνω σέντρες. Για πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Οπα, έρχεται. Το ραδιόφωνο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Μη βιάζει. Εντάξει, θα έρθει. Ναι, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει. Το ξέρω. Τι θα κάνουμε τώρα, αφού δεν το καταλάβει, το έχουμε πει 50 φορές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλό το παιδί. Χαίρετε. Μισό λεπτό. Γεια σου, ρε Μητσάρα, γίγαντα. Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα. Μίτσο, άμα μπορεί να. Όταν παίρνει τηλέφωνο, να χαμηλώνει κατευθείαν το ραδιόφωνο, γιατί αργεί μετά να βγει. Ναι. Γιάννη, Παπαμιλγιάδη, όπω βλέπει, η επιθυμία σου έγινε ήδη. Ναι. Πράξη, έτσι. Λοιπόν, απλά ο Γιάννη να αποφεύγει λίγο του χαρακτηρισμού, γιατί δεν είναι. Ναι, εννοείται. Δεν το διάβασα. Δεν διάβασα εγώ. Καλά, όχι, άλλο λέμε, Μίτσο, έλα. Τι είχε Γιάννη, τι είχα πάντα. Κατάλαβε. Αυτά είναι. Εγώ το χρυσινό μάτς δεν το είδα. Δεν το είδα, γιατί εγώ έχω βάλει οτέ. Λοιπόν, δεν το είδα, το άκουσα από το ράδιο. Αφού είχες βάλει οτέ στον οτέ ήταν ρε Μητσο Ιαέκ. Το ξέρω, δεν το είδα, γιατί ήξερε εκ του αποτελέσματος τι θα παρακολουθήσει. Α, μάλιστα. Ήξερες εκ του αποτελέσματος. Λοιπόν, άστο. Γιατί προτιμώ το. Λέω άσε για να μην σπάσω την τηλεόραση. Λέω άσε τα ακούσω στο ραδιό. Να σπάσουμε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, είναι πιο φτηνό το ραδιόφωνο. Ναι, αυτό το άκουσα από το Γιάννη το Σαντορινέο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί είναι δικό μα αυτό, θα εκδίσω το Σαντορινέο. Ναι. Δεν ξέρει μπάλα ο Σαντορινέο. Λοιπόν. Παναγιώτη, τα ίδια και τα ίδια. Αυτή η ομάδα δηλαδή δεν γιατρεύεται με τίποτα, ρε φίλε.
Ναι, Μίτσο μου. Ναι, δεν γιατρεύεται. Δηλαδή η αρρώστια έχει προχωρήσει δηλαδή μέχρι το μεδούλι. Δεν υπάρχει καμιά γιατρία. Καμιά γιατρία δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ναι, από ήττα σε ήττα. Τώρα, δηλαδή ύστερα και από αυτό που έγινε χτες, ναι, νομίζω μπήκε η ταφόπλακα, να πούμε. Α, δούμε, Μίτσο. Η ταφόπλακα μπήκε, ρε φίλε. Διότι, κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι σχόλασε ο γάμος με αυτό που έγινε χτες. Σχόλασε ο γάμος και η Ευρώπη χάθηκε. Α, καλό είναι αυτό που το πιστεύεις. Σχόλασε ο γάμος. Μπάς και υπάρχει, η Ευρώπη χάθηκε. 1%, ναι. Έτσι είναι, ρε φίλε. Ωραία. Γιατί εγώ, δηλαδή με αυτή την κατάσταση που είναι τώρα η ομάδα, δεν μου έπρεπε την εμπιστοσύνη. Μετά πάμε στα Γιάννα, θα κερδίσουμε. Δεν μπορείς να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα κερδίσει η ΑΕΚ τώρα. Έτσι. Μετά πάμε και συντούπα με τον ΠΑΟΚ. Θα κερδίσουμε τον ΠΑΟΚ. Αχ, καλά, χαρασά. Συμφωνώ μαζί σου, Μίτσο, να συνεχίσεις να βλέπεις τα πράγματα έτσι. Μετά έχουμε τον Άρη, τον Χαριλάου. Έγινε, Μίτσο. Έγινε, Μίτσο. Το πρόγραμμα το είδαμε. Έγινε, να είσαι καλά. Κωνσταντίνο Φαραζούμη, Κώστα Πάνο και Κότσο από το σπίτι 2-2. Καλή συνέχεια. Σας ακούω από τα Ιερά Μετέωρα. Περιμένω σαν μοθάκι να τα διαβάσει. 3-3. Γεια σου, καπετάνιο. Πρόλαβα και το Μίτσο μας. Εγώ το διάβασα, Κωνσταντίνο. Αν και να σου πω την αλήθεια, δεν μπορεί. Λοιπόν, ο Τζίμι λέει είναι Ολυμπιακός, αλλά θα πει τη γνώμη του για την ΑΕΚ. Το πράγμα φαινόταν φέτος από την αρχή και το κατάλαβα πόσο στραβά θα πήγαινε από δύο πράγματα. Πρώτον, ο Μελισανίδης δηλώνει για βράνιες και γαμμένα λάδια και μετά πάει και τον παίρνει μεταγραφή, δείχνοντας πως κάνει εκτός την ποιότητα. Δεύτερον, άλλη ομάδα έκανε προετοιμασία και άλλη ξεκίνησε τη χρονιά. Δεν ξανάγαινε κάτι τέτοιο. Και τρίτον, τι δουλειά έχει ο Κονέ στα πέναλτι με τη Βελέ να λέει ποιο θα χτυπήσει και ποιο όχι, Δημήτρη Πειραιά. Μάλιστα, έχουμε γραμμούλα. Όχι, για δες κανένα μηνύματα. Σαμό, καλησπέρα. Μπράβο στον Ολυμπιακό για το φιλικό. Δείχνει πόσο μεγάλο σύλλογο είμαστε. Αλλά έκανε μεγάλο λάθος τη σειρά 7 να μην παρευρεθεί και φάνηκε από τη δήλωση του Προέδρου μας και έβγαλε πίκρα. Ο καθένας, παιδιά, έχει την άποψή του. Ο επίσημος Ολυμπιακός τοποθετήθηκε με τον κύριο Μαρινάκη μέχρι εδώ. Ανδρέας ερώτηση για τον Πάνο. Λέω, Μελισανίδης να χθες στο γήπεδο και αν μπορεί να κάνει καμία παρέμβαση για την κατάσταση. Τι παρέμβαση να κάνει, φίλε. Τι παρέμβαση, όσες παρεμβάσεις έχει κάνει έχουν βγει σε κάτι. Παρέμβαση που πρέπει να κάνει πρέπει να είναι ουσιαστικές. Να πάρει μια προπονητάρα, να πάρει στελέχη κανά που μου είχε εκεί πέρα κουνιστούς και λεγιστούς, πέρα δόθε το γκονέ πάλι με τον Παπαδημητρίου. Μα εγώ δεν καταλαβαίνω, πρώτα απ' όλα δεν καταλαβαίνω πώς δεν έχουν φιλοτιμηθεί να παραιτηθούν. Δηλαδή σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο φέραν τον Φράνσον. Τον ξέρεις, δει τον Φράνσον Κώστα. Ναι. Λοιπόν. Κανείς δεν τον έχει δει. Πέρυσι φέραν τον Ντατσέγκο. Δηλαδή μόνο και μόνο για αυτές τις επιλογές που είναι τώρα δηλαδή μια αστεία κατάσταση θα έπρεπε να έχουν, παραιτηθεί. Που δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή βλέπεις έχουμε δει, εδώ ο Κώστας Γκότσος θα θυμάται γιατί είμαστε από την αρχή της σεζόν. Αυτό το δίδυμο Βράνιε Τζαβέλα δεν στρίβει με την καμία. Έτσι, είναι το χειρότερο αμυντικό δίδυμο που έχει περάσει από την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτό είναι λογικό, γιατί κανένας από τους δύο δεν είναι νούμερο ένα στόπερ, ας πούμε. Ήτανε να πάρει τον Ντασίλβα το καλοκαίρι και πήγανε και πήρανε δύο στην τιμή του ενός. Λοιπόν, ωραία, δεν το είδανε το καλοκαίρι. Α, ας πάει και το παλιά. Όταν το είδαν τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, γιατί δεν φέρανε ένα στόπερ. Να πάνε να πούνε, πρόεδρε, θα ξεφτυλιστούμε εδώ πέρα, άμα δεν πάρουμε ένα στόπερ ηγέτη. Τι να πω. Βαγγέλη, τα θερμά μου συλληπιτήρια για τον πατέρα σου, ρε φίλε. Είδα το μήνυμα που μου έστειλες. Έφυγε ένας καλός φίλος. Τώρα ο γιος του μου έστειλε το μήνυμα σήμερα το πρωί. Καλά, κάνεις Βασίλαρος Γιαννιτσοχώρη. Το τηλέφωνο, ρε φίλε, το έχουμε. 2-10-67-25-30 είναι. Το έχουμε πει τόσες φορές. Εντάξει, θέλουν να το επαναλαμβάνουν. Καλησπέρα, παιδιά. Θέλω να πω ότι είστε η καλύτερη παρέα, λέει ο Γιώργος ο Σουμπρατής. Μπορώ να πω ότι με την αποχώρηση του Διονύση απογοητεύτηκα πολύ, αλλά εντάξει, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ, Γιώργο. Πάμε στον επόμενο. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς. Στρατής από το δρόμο, φίλε του ΣΑΕΚ. Έλα, ρε Στρατή. Καλή εβδομάδα. Και σε εσένα. Λίγο με το κύριο Πάνο, μισά ήθελα να μιλήσω. Ναι, σε ακούω. Πήγαμε χθες στο γήπεδο, ωραία μέρα. Λέμε. Έρχεται και η ομάδα από μια καλή εμφάνιση. Θα μπορούσαμε να είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, να το απολαύσουν οι φίλαθλοι. Ναι. Τρεις ερωτήσεις. Η μία είναι τα παιδιά εκεί που έχουμε σαν τεχνικούς διευθυντές, ο Κονέ με τον Παπαδημητρίου. Ναι. Τι μάτι είχαν το καλοκαίρι που δώσαμε δανεικό τον Γιώργο τον Αθανασιάδη και κρατήσαμε για δεύτερο τερματοφύλακα τον Τιντότα. Που τον Τιντότα έχουμε να τον δούμε σε καλή εμφάνιση. Από την πρωταθληματική χρονιά. Ακριβώς.
Ναι. Μόνο αυτό είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ρε στρατή, εδώ πέρα δεν έχουν πετύχει τίποτα. Ούτε το λίγοντα, ας πούμε. Τι να συζητάμε. Νούμερο δύο. Πρώτα απ' όλα, όλα τα παιδιά που έχουν φύγει από την ομάδα, βλέπεις έξω τι κάνουν, βγάζουν μάτια, έτσι. Λοιπόν, άρα αυτό είναι, σημαίνει ότι δεν το είχαν αυτό το πρόβλημα, το είχε η ομάδα το πρόβλημα. Το θέμα είναι επειδή ο Τσιντότας και την πρωταθληματική χρονιά, που όντως έκανε πολύ καλές εμφανίσεις, τις μετέπειτα χρονιές, τον είδαμε ότι τρέμει κατά τα δοκάρια. Δεν έχει εμπιστοσύνη ο ίδιος στον εαυτό του. Εντάξει, ούτε στον εαυτό του. Κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, γιατί κανένας δεν έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα. Την πρωταθληματική χρονιά είχε η ΑΕΚ μία άμυνα που σε όλη τη σεζόν έφαγε 12 γκολ. Είχε την καλύτερη άμυνα στην ιστορία του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και τώρα έχει φάει ήδη 33. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να κρατήσουμε τον Γιώργο τον Αθανασιάδη που ερχόταν από βασικό. Ναι, αλλά μην νομίζω ότι θα γινόταν καμιά συγκλονιστική διαφορά. Όχι, δεν αντιλέγω. Απλά μιλάω για περιπτώσεις. Δηλαδή δεν γίνεται να κρατάς τον Τσιντότα και να διώχνεις τον Αθανασιάδη για δανεικό. Τη στιγμή που ξέρεις ότι τον Αθανασιάδη δεν τον έχεις δει όπως έχεις εδώ διώξανε τζάμπα τον Μπακασέτα, στρατή. Εντάξει, και τώρα σίγουρα, του δίνει σίγουρα, το 15 εκατομμύρια η Sporting. Δεύτερον, χθες ξαφνικά ξεθάβουμε στο κέντρο το Λεταλέκ. Ναι. Που έχει φύγει και δεν το ξέρει. Ξεθάβουμε ένα παίχτη, ο οποίος του δείχνει η ομάδα ότι φίλε φεύγει στο καλοκαίρι και το ξεθάβει σε ένα μάτς που ο μόνος παίχτης, καλός ή κακός, που μπορεί να δώσει μια προωθημένη παλιά ή να παίξει κάθετα και να δημιουργήσει προβλήματα είναι ο Μάνταλος. Και τον βάζει στο 70. Εντάξει, δεν έχει προσφέρει. Στρατή μου, δεν έχει δείξει τίποτα και ο Μάνταλος. Είναι αλλά η ψυχολογία του υπό του μηδενός. Για μένα είναι ένας παίχτης που έχει κλείσει τον κύκλο του στην ΑΕΚ. Το λέω ξεκάθαρα, γιατί πλέον πρέπει να μιλάμε εδώ με ονόματα. Είναι κάποια παιδιά που είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν. Δηλαδή, βλέπεις τον Τζαβέλα, τον πέρασε ο άλλος ο Καμαρά. Τρεις φορές ξεκινούσε 5 μέτρα πίσω, τον πέρασε στο σπρίτ 3 φορές, ξαναγύρνα και τον ξαναπέρναγε. Πάνω πει ότι δεν μπορείς να πορευτείς με αυτούς. Και επειδή μου είπες στην αρχή ότι πήγες και στο γήπεδο, δηλαδή χθες είχε πάνω από 15.000 κόσμο στο γήπεδο. Δηλαδή άνθρωποι που είπαν να πάνε να δούνε την ΑΕΚ, την τραγική ΑΕΚ σε αυτή την κατάσταση, και έφυγαν πάλι φαρμακομένοι. Εντάξει, αυτό τώρα είναι πολύ άδικο, ας πούμε. Πάνω στο πρώτο 20 λεπτό η ομάδα είναι πολύ καλή. Έχει μπει πολύ δυνατά. Έχει κάνει τις ευκαιρίες, έχει κλείσει τα κάρη τον Άρη. Ναι, αλλά πίσω βοήθεια Παναγία, έτσι. Ναι, αυτό το ξέρουμε, είναι μόνιμο πρόβλημα και αυτό δεν αλλάζει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Γιατί δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει τώρα, εννοείς. Ναι, εννοείται ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι κάπως να βελτιωθεί η κατάσταση. Αλλά να αλλάξει τώρα δεν γίνεται. Δεν προλαβαίνεις κιόλας να αλλάξει. Καλά, δεν αλλάζει τώρα γιατί προφανώς δεν υπάρχουν μεταγραφές να κάνεις όλη τη χρονιά. Αλλά θα μπορούσαν όφυλα να το έχουν αλλάξει. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει αστοχία γιατί δεν μπορείς να βάλεις το Λεταλέκ. Και να βάλει στο Μάνταλο, όσο κακό και να είναι. Είναι ο μοναδικό παίκτη που μπορεί να σου παίξει κάθετα, να δώσει μία πάσα και ψυχολογία να μην έχει και κακό να είναι. Δηλαδή δεν νοείται αυτή η αλλαγή να βάλει. Εγώ πάντω πέρα από αυτό που λε, νομίζω το μεγαλύτερο του λάθο ήταν ότι δεν πήγε με τρία χάφου να προσεγγίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, δεν βγάζει αντίδραση ΑΕΚ όταν μένει πίσω στο σκορ. Δηλαδή όποιον παίχτη και να αλλάξει, όποιον και να βάλει, ή όποιον και να βγάλει. Βλέπεις ότι δεν είναι, δηλαδή χάνεις μέσα στην έδρα σου, αυτή την έδρα που έχεις τέλος πάντων, από τον Άρη. Δεν πρέπει μετά να κατηφορήσεις το γήπεδο, να τον. Και ας μην κερδίσεις το τέλος. Δεν Πάνω βγάζει μου, τίποτα. Να κατηφορήσει πώς. Μια ψόφια ομάδα είναι. Με τον Άμπραμπατ, που έχει ήδη τάση φυγής και για μένα θα έπρεπε να του δώσουν το δελτίο του και να πάει στην οικογένειά του το παιδί. Που δεν κάνει για βασικό. Συμφωνώ και είναι και η προσωπική μου απογοήτευση. Να σου πω την αλήθεια, είναι το μόνο που δεν περίμενα. Δεν μου κάνει τίποτε εντύπωση στην ΑΕΚ, αλλά αυτό με τον Άμραμπατ με έχει απογοητεύσει. Γιατί, και με έχει απογοητεύσει γιατί τον βλέπει ότι παίζει για πάρτι του. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Μα τα έχει, ναι, τα έχει στο μυαλό του μπερδεμένα. Και δεν το περίμενα από την αλήθεια. Και τρίτον, δηλαδή αυτή τη στιγμή και έτσι όπως είναι ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω με άλλον προπονητή ή με άλλη ομάδα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι ληστεία να πάμε να δώσουμε 2 εκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον Τσούμπερ. Θα πάω να πάρω 2 παιχταράδες του 1 εκατομμυρίου. Ναι, ρε φίλε, απλά ξέρεις τι γίνεται τώρα. Δεν λέω αυτό. Δεν με ενδιαφέρει και να τον ισοπεδώσεις. Όλοι ισοπεδωμένοι είναι. Αλλά βλέπεις ότι όλοι πλέον οι παίκτες, όταν μπαίνουν σε αυτήν την ομάδα, καλοί, μέτριοι, έτσι, δεν. Τίποτα. Δηλαδή, ο Τσούμπερ εξαφανίστηκε.
Ο Λιβάη εκεί το παλεύει τίποτα. Ο Άμραμπατ, όπως λες, παίζει για την πάρτη του, είναι φευγάτος. Ο Κριχόβιακ ήρθε παίχτης τώρα που δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει επίπεδο σαν παίχτης. Δεν ξέρω αν έχει ξανακάνει τέτοιο τσάφ στην καριέρα του. Το θέμα είναι όμως πάνω μου ότι τον Κριχόβιακ βλέπεις ότι ο άνθρωπος διαφέρει. Έχει και τα δύο, δηλαδή άλλαξε τρεις φορές την μπάλα, μεγάλες μπαλιές και βλέπεις ότι αυτός ο παίχτης. Εντάξει, και είναι και στο 60% είναι κουρασμένος, ναι. Θα έπρεπε κάποιον να έχει δίπλα του. Λοιπόν, ναι. Ο Τσούμπερ λοιπόν που είναι και αυτός παίχτης πλάσης, δεν γίνεται να έρχεται 2-3-4 παιχνίδια, μου θυμίζει το Βιτάλ του Παναθηναϊκού. Έβγαλε μάτια και από εκεί και πέρα λες και κατέβασε το διακόπτη. Δηλαδή και δεν γίνεται όλος αυτός ο κόσμος που πάει και πληρώνει από το υστέρημά του, γιατί εμείς τώρα εδώ πληρώσαμε διαρκείας, έτσι, και είδαμε 10 παιχνίδια. Εντάξει, δεν σου λέω με τον κορονοϊό και τέτοια. Αλλά δεν γίνεται να πηγαίνουμε και να βλέπουμε αυτό το χάλι που υποτίθεται τα play-off είναι μεταξύ τους όλα ντέρμπι, είναι ωραία παιχνίδια, να δεις κάτι. Δηλαδή δεν γίνεται κάθε φορά να τελειώσει το παιχνίδι και να τους περιμένουμε απλά για να τους γιουχάρουμε και ότι αυτό δεν είναι ΑΕΚ. Έχεις δίκιο, Στρατή. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Έγινε. Πάνω στο σπίτι τους, θα κοιμηθούν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Έγινε, ρε φίλε, επίσης, να είσαι καλά. Έχουμε πολλά και τηλέφωνα και μηνύματα. Πάμε, προλαβαίνουμε το τηλέφωνο ή μετά. Εμένα με θέλετε τίποτε. Κάνε με, πιέσε ένα καφέ και, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μετά. αφού έχουμε ένα λεπτό, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Ναι. Και να διαβάσω ένα εγώ. Ναι. Σαμό, δεν είχα σκοπό να σου στείλω, αλλά μόλις είπες για τη θύρα 7. Καταρχάς, εγώ δεν κατέκρινα κανένα. Έτσι, ο καθένας έχει την άποψή του, είπα. Για το συγκεκριμένο site, τα έχω πει κι άλλες φορές. Ο καθένας, ό,τι θέλει, διαβάζει. Εσύ επιλέγεις τι θα διαβάσεις και ποιο ραδιόφωνο θα ακούσεις, ποια τηλεόραση. Θέλεις να διαβάζεις το συγκεκριμένο site. Διαβάζει το, τι να σου πω, ρε φίλε, τώρα. Αυτά έχουμε πει ξανά τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει να πωλήσει πάνω μου, λέει και κανέναν, αφού δεν φεύγει κανένας, ναι. Να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Ισχύει αυτό που λες. Για μένα ο προπονητής έπρεπε να έχει έρθει στα play-off, θα ξεφτυλιστούμε. Παίξτε όλοι διπλό την ΑΕΚ, ό,τι έχετε, αφού είπε ο Μίτσος ότι θα χάσει η ΑΕΚ. Είναι σίγουρο διπλό, λέει ο Κώστας ο Χριστόδουλος. Ρε φίλε, εντάξει, παιδιά, απλά αφήστε το τώρα αυτό με το Μίτσο λίγο, γιατί είναι και λίγο κουραστικό, έτσι. Ρε φίλε, τον Αθανασιάδη θα ζητούσε μια φυσιολογική ομάδα. Πώς θα έπαιρνε τον Τζιτόντα από τρεις εμφανίσεις που θα τραβούσε το ενδιαφέρον. Δημήτρης από τον Πειραιά. Ναι. Λοιπόν, Ανδρέας από Ντίσελντορφ. Φίλε, πάνω το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι ο Μελισανίδης. Όλοι οι παίχτες που φύγανε, γιατί δεν τους πλήρωνε, αυτό είναι όλο. Όχι, το ότι δεν τους πλήρωνε δεν ισχύει. Πώς το βγάλεις αυτό το συμπέρασμα? Τι σημαίνει δεν τους πλήρωνε? Έτσι, το μόνο πρόβλημα που δεν έχει ΑΕΚ είναι αυτό. Λοιπόν, όλα τα άλλα τα έχει. Ο Βολάνης ο Μιχάλης λέει: καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί δεν παίζει ΑΕΚ τα υπόλοιπα εντός έδρας μας το Σεραφείδιο? Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό, ρωτάει. Όχι, ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί δεν είναι έτοιμο το Σεραφείδιο και αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα που μπορεί να. Ο κόσμος που μπορεί να φιλοξενήσει είναι μέχρι 1000 άτομα. Έτσι. Ότι δεν αντέχεται το ΑΚΑ, συμφωνώ. Δεν αντέχεται το ΑΚΑ, δεν αντέχεται και η ομάδα και είναι όλο το πακέτο. Λοιπόν, Μιχάλης, καλησπέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Μας κρατά την καλύτερη παρέα. Μια ερώτηση στον Πάνο: δεν μπορεί διοίκηση ΑΕΚ να βάλει κάποιο πρόστιμο στην ομάδα σε περίπτωση μια εξόδου στην Ευρώπη να το πληρώσουν οι παίχτες, αφού κανένας δεν είναι σοβαρός μέσα στο γήπεδο και δεν τρέπεται? Και τι νομίζεις ότι θα λειτουργήσει αυτό, Μιχάλη? Όχι, δεν θα λειτουργήσει αυτό. Λοιπόν, πάντως στην πρωταθληματική χρονιά, λέει ο Λευτέρης, ναι, η ΑΕΚ δεν ήταν η καλύτερη ομάδα. Απλά εκμεταλλεύτηκε τα συγκυριακά προβλήματα του Ολυμπιακού και την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ. Για μένα, φίλε μου, ήταν η καλύτερη ομάδα, να σου πω την αλήθεια. Ήταν η πιο σκληρή ομάδα. Το είχε δείξει όλα τα ντέρμπι που ήταν αίτητη. Είχε στην Ευρώπη, ήταν επίσης αίτητη. Είχε αυτό που σου είπα πριν, την καλύτερη αμυντική λειτουργία από όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία, ειδικά του ΠΑΟΚ, φυσικά. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, ναι, δεν ήταν καλός εκείνη τη χρονιά, αλλά προφανώς για να πάρει κάποιος το πρωτάθλημα πρέπει και άλλος να είναι κακός. Να ζητήσουμε συγγνώμη από το φίλο που περιμένει. Θα και να πάμε στο διάλειμμα και να ένα επιστρέψουμε. Break και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε, γιατί υπάρχουν πολλά μηνύματα και τηλέφωνα. Εδώ είμαστε. Κώστας Γκότζος, Κώστας Αμαθράκης, Πάνος Λούπος. Και πριν πάμε στον επόμενο φίλο που περιμένει στη γραμμή, να πούμε μία ειδισούλα εν ώψη της μπασκετικής μάχης του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, δηλαδή του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολίβιο Ζαν Σάρλ εισήχθη στο νοσοκομείο με κολλικό του εντέρου. Και φυσικά το παιδί είναι εκτός για το απόψινό ντέρμπι στις 8 η ώρα με τον Παναθηναϊκό και στο ΑΚΑ. Εδώ να προσθέσουμε ότι η Ελένη Ανδρικοπούλου και ο Χρήστος Πρεβεζάνος είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και μας βοηθούν σε τέτοιες ειδήσεις όπως αυτή. Και η Έλλη Φαρδαμή είναι στα κουμπάκια που πατάει για να βγαίνουμε στον αέρα. Να βγαίνουμε όμορφοι. Όμορφοι, ωραίοι. Ναι. 2-10-67-25-7-30. Έχουμε γραμμούλα. Έχουμε, πάμε. Έχουμε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσείς. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, φίλε, να είσαι καλά. Γεια σου, Βασίλη.
Γεια σου, Κώστα. Κώστα Σαμοθράκη. Έλα, σ' ακούω, Βασιλή. Μ' ακούς? Ναι. Εγώ δεν σ' ακούω. Τώρα μ' ακούς? Σου ρωτάω συνέχεια το τηλέφωνο, γιατί στο ίντερνετ που το ψάχνω δεν βρίσκω. Βρίσκω τα παλιά νούμερα. Δεν καταλαβαίνω. Να ξέρεις. Για ξαναπες το μου. Σε ρωτάει τα νούμερα συνέχεια, γιατί δεν έχεις τα παλιά. Παιδιά, ένας να ακούσει. 2-10-67-25-7-30. Πάμε. Μπράβο, να το λέτε, γιατί στο ίντερνετ που ψάχνω. Το λέμε, Βασίλη μου, το λέμε. Εντάξει, λοιπόν, Βασίλη, πάμε. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον. Έφτασα 35 χρονών για να συμφωνήσω με ανακοίνωση της θύρας 7. Ναι. Και πολύ καλά κάνανε και δεν πατήσαν το πόδι τους. Ναι. Και είναι λίγο δύσκολο να πατήσουν το πόδι τους όταν ο ερυθρός αστέρας δεν κρατάει στο κάουνα στο πανό ή όταν είσαι αδερφοποιημένος με τη Σπαρτάκ Μόσχας. Ναι. Θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Και καλά κάνανε. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Και ο Ολυμπιακός καλά έκανε και διοργάνωσε αυτό το φιλικό. Καλά, ο Ολυμπιακός όσο πάει, δεν πάει. Ο κόσμος είναι άλλο. Προφανώς. Γι' αυτό είπα προηγουμένως. Ο καθένας έχει την άποψή του, είπα. Γι' αυτό συμφωνώ με τα παιδιά της θύρας 7. Ναι. Δεν θα συμφωνήσω με την ΠΑΕ. Mm-hmm. Όπως δεν συμφωνώ και με την ΠΑΕ ΑΕΚ. Ναι. Όπως πάνω, δεν ξέρω, σου στείλα δύο φωτογραφίες, μας είδες. Όχι, πού να σε δω, στο Facebook, δεν πειράζει, τέλος πάντων. Σε μένα, πριβέ μου, τι έστειλε. Πριβέ, λοιπόν, επειδή εγώ δεν μένω Αθήνα, μένω επαρχία. Ναι. Και κάνουμε. Χθες λες, μία φωτογραφία, ρε. Κάνουμε 250 χιλιόμετρα να πάμε και να έρθουμε για να δούμε αυτό το συνοθήλευμα. Ναι. Δεν ξαναπατάμε το πόδι μας. Ναι. Πολύ απλά δεν ξαναδίνω εγώ λεφτά στην ομάδα αυτή του κύριου Μελισανίδη. Εσύ τουλάχιστον στεναχωριέστε και πάτε στα σπίτια σας που είναι δίπλα. Εγώ έχω και 300 χιλιόμετρα να κάνω για να γυρίσω. Τι να σου πω, ότι έχεις άδικο, δεν λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι έχεις άδικο. Επίσης παρατηρώ πολλές φορές σου λέει ο κόσμος πάνω διάφορες προτάσεις να τους απολύσει, να τους ρίξει πρόστιμο που συμφωνώ σε όλα. Και εσύ απαντάς στου στυλ και τι θα αλλάξει. Δεν γίνεται άμα δεν κάνουμε κάτι να μην αλλάξει. Εγώ τίποτα. Απάντησα στο. Δηλαδή να πούμε μέσα στο. Βασίλη μου. Θέλω όταν ακούς εμένα. Τουλάχιστον να λες αυτά που λέω. Να μην λες άλλα πράγματα που δεν λέω. Έτσι. Εγώ είπα ότι θα έπρεπε να έχουν φιλοτιμηθεί να παραιτηθούν. Μου στέλνει μήνυμα. Από τη στιγμή που δεν παρετούνται, θα μπορούσε και να του απολύσει. Πολύ ωραία λέω. Συμφωνώ. Πού άκουσε. Πρόστιμο, εγώ δεν λέω για τη διοίκηση. Μα για το πρόστιμο λέω ότι. Ναι, στο πρόστιμο είπα τι θα κερδίσει. Είπε τι θα κερδίσει και τι θα κάνουμε. Καθόμαστε με σταυρωμένα. Ωραία, και τι θε, εγώ να με. Δηλαδή, άμα του βάλει πρόστιμο, θα τρέχουν και θα παίζουν μπαλά. Τι να πω, ρε Βασίλη, άμα κάνω κατάλαβε αυτό. Προχθές έβλεπα. Ένα λεπτό. Άμα του βάλει πρόστιμο, θα τρέχουν σαν τρελή και θα παίζουν μπαλαρά. Δηλαδή, να σου ρωτήσω κάτι, όσε φορέ έχει μπει στα αποδυτήρια και του έχει ρίξει. Το 15 του ρίξει. Εντάξει, Βασίλη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μη μα τρελάνει τώρα. Βέβαια, άλλο το ένα. Έχει μπει και του έχει ρίξει τον εξάψαλμο τόσε φορέ. Τι έκανε. Τι έκανε η ομάδα. Εγώ καταλαβαίνω, σου είπα ευθύς εξ αρχής, έχεις απόλυτο δίκιο να λες ότι ήρθες 300 χιλιόμετρα και άλλα 300 να γυρίσεις και βλέπεις αυτή την κατάντια. Και εσύ και όλος ο κόσμος. Θα πηγαίνω hardball και θα το ευχαριστιέμαι. Μπράβο. Τώρα μιλάς σωστά. Θα πηγαίνω hardball και θα το ευχαριστιέμαι. Αλλά όχι ότι. Μη θεωρείς όμως. ΑΕΚ δεν έγινε και τα πρωταθλήματα. Ρε, 100%. 100% μαζί σου. Δεν είμαστε η United. 100% λοιπόν, μαζί σου αυτό. Αλλά μην μου λες τώρα τι είπα και τι δεν είπα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ο κύριος Οφριδόπουλος. Ναι. Προχθές, όταν έφυγε και ανέλαβε ο Παναγιωταράς, είδα το δεύτερο βασικό goalkeeper. Πού παίζαμε, ρε γαμώτο, στο Καραϊσκάκι παίζαμε. Στην ομάδα εννοώ, όχι στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Ναι. Λοιπόν, και είδα ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Το Χατζημανουήλ. Δύο πολύ καλά στόπερ. Το Χατζημανουήλ. Το δεύτερο τερματοφύλακα το μεταξύ τη δεύτερη ομάδα. Όχι το πρώτο, το Χατζημανουήλ. Ναι. Δεν κατάλαβα. Γιατί να κάνουμε το σταυρό μας με το που. Επίσης, άλλο παρένθεση τώρα. Αποκτήσαμε τον Τζιγκρίνσκι των τερματοφυλάκων. Αυτό τι γίνεται τώρα. Καμία παίζει τέσσερις κάθεται. Ο Σάνκοβιτς εδώ. Έλατε. Τι είναι αυτό τώρα καινούριο ανέκδοτο. Είχαμε τον Τζιγκρίνσκι. Πήγε στον Ιωνικό, έβγαλε όλη τη χρονιά ο Τζιγκρίνσκι. Να βλέπεις. Αυτό λοιπόν θέλω να σου πω. Ότι είναι σε μια κατάσταση η ομάδα. Λες τώρα αυτό για τον Τζιγκρίνσκι. Είναι τόσα πολλά τα κακό σκημένα σε αυτή την ομάδα. Από πού να ξεκινήσει και πού να σταματήσει. Δηλαδή, αύριο, αν φέρει το Μέση και το Ρονάλντο, μπορεί να του ισοπεδώσει, ας πούμε, να μην μπορούν να παίξουν. Το πιστεύω αυτό. Άρα, τι πιστεύει. Ακούω τον κόσμο που λέει τώρα για τον Τζούμπερ. Εγώ δεν συμφωνώ, ρε παιδιά. Είχαν ο Τζούμπερ προετοιμασία με την ΑΕΚ, τον έχετε δει. Εσύ προετοιμασία δεν έκανε. Όταν ήρθε ήταν όπως έπρεπε και έδειξε την κλάση του το τελευταίο διάστημα εδώ και πολύ καιρό. Τους έχει πάρει όλους την μπάλα και έχει πέσει. Λοιπόν, γιατί δεν φέρνει το Λάτσιο Μητάι να δούμε τι κάνουν αυτά τα παιδιά. Τους είδαμε, Βασίλη, πέρυσι. Και μην τα ξεχνάς, τους είδαμε και πέρυσι. Είδες κάτι διαφορετικό, λάθη δεν κάνανε πάλι.
Ναι, κάνανε λάθη. Λάθη επί λαθών. Πρέπει να καταλάβουν και αυτοί που παίζουν ότι δεν έχουν πάρει τη φανέλα στο σπίτι τους, ρε πάνω. Δεν ξέρω, Βασίλη μου. Για μένα δεν είναι το πρωτεύον. Ο Άμπραμπατ πρέπει να πάει, άμα έχουμε τμήμα πάλι, να τον στείλουμε εκεί. Δώσε μια πάσα. Φιλέ, δεν λειτουργεί. Ο προπονητής γιατί δεν έχει έρθει ακόμα, ρε πάνω. Φιλέ, δεν λειτουργεί τίποτα σωστά στην ομάδα και ποδοσφαιρικά. Γιατί δεν έχει ακόμα τελές αυτό το πράγμα. Καλά, αυτό το πράγμα δεν είναι και το πιο εύκολο να γίνει. Οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες. Να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Ακόμα και άμα υποθέσουμε ότι συμφωνεί στο οικονομικό, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ομάδες που του έχουν κάνει πρόταση και πιο καλά πρωταθλήματα που λογικά ναι, σίγουρα, θα το σκεφτεί. Εντάξει, δεν αντιλέγω. Έτσι. Άμα δεν βγεις και Ευρώπη, τι να σου πω, δεν ξέρω μετά τι άρα τελικά κίνητρο. Αυτό πάνω που λένε ότι έφυγε ο Μπάγεβιτς από τα Σπάτα και διαλύθηκαν τα πάντα ισχύει. Για μένα τότε ήταν λάθος και το είχα πει και το είχα γράψει. Για μένα τότε ήταν. Δεν σου λέω εγώ ότι θα λύνονταν όλα τα προβλήματα, αλλά ήταν μια παρουσία μέσα στα αποδυτήρια, μια προσωπικότητα που υπήρχε ένα σεβασμός από τους ποδοσφαιριστές. Έτσι, τουλάχιστον τότε. Τέλος πάντων, έγινε ρε Μπίλη, να σε καλά. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια. Λοιπόν, εντάξει, ο Ανδρέας από Ντίσσελντορφ στέλνει ένα διευκρινιστικό, γιατί είπε πριν ότι δεν τους πλήρωνε. Ότι εννοούσα δεν τους πλήρωνε για την ανανέωση του συμβολέου. Έτσι τώρα ναι. Ότι δεν τους ανανέωνε το συμβόλαιο με λίγα λόγια. Τώρα ναι, το λέω σωστά. Ο Κίμωνας λέει: Σαμοθράκη, καλή εβδομάδα. Μας έφτιαξες με τον Αργυρό, με το Αθήνα μου, για την περιοχή από το Κουκάκι μιλάει. Γιατί, για να σου πω, να σου πω περίμενε. Εσύ το έβαλες δηλαδή. Πρώτον, δεν το έβαλα εγώ, αυτό θέλω να πω. Ποιος κάνει μουσική επιμέλεια? Λέους. Λοιπόν, πρώτον. Και δεύτερον, δεν το έβαλα εγώ. Και δεύτερον, μιλάει για το Κουκάκι, γιατί είναι η πρώτη μου γειτονιά και προφανώς είναι κάποιος φίλος από το Κουκάκι. Γι' αυτό. Εντάξει, ωραίο το Κουκάκι. Εκεί γεννήθηκα. Ωραίο το Κουκάκι. Ναι. Λοιπόν, και το Κουκλάκι, ωραίο είναι. Καλά, εσύ τα κουκλάκια βλέπεις τον ύπνο σου. Πού είναι τα κουκλάκια? Αφού δεν τα βλέπεις στο ξύπνιο του. Καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Ερώτηση για τον Πάνο. Ο Μελισσανίδης ήταν χθες στο γήπεδο. Το είπαμε, ρε. Το διαβάσεις, εντάξει. Λοιπόν, Κώστα Μπίλια, δεν θα σου απαντήσω. Μην μου βάζεις. Ανδρέας λέει ερωτήσεις. Πάνω το 4-3 γιατί δεν μην το δοκιμάζει. Μην τη χάζετε τον κόσμο του Ολυμπιακού. Εντάξει, αφήστε τα αυτά τις ερωτήσεις τώρα. Αφού δεν θες να τη διαβάσεις. Όχι, θα το διαβάσω για να μην νομίζω ότι το αποφεύγω. Λοιπόν, το 4-3-3 γιατί δεν το δοκιμάζει αφού έχουμε αμυντικό πρόβλημα. Κανένας δεν το δούλεψε από τους προπονητές που πέρασαν. Έλαντε, αλλά. Ανδρέα μου, ποιους προπονητές? Εκεί να εστιάσεις. Εγώ ξέρω ότι. Ο Σωκράτης Φρεντόπουλος είναι ένα πολύ καλό και τίμιο παιδί. Που είναι, μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό προπονητή και για την ΑΕΚ Β, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα τη Super League 2, ίσως και μία από τις μικρομεσαίες τη Super League. Είναι για επίπεδο τώρα ΑΕΚ ο Φρυδόπουλος για να τον αρχίσουμε και να λέμε ότι φταίει αυτός. Λοιπόν, Κώστα από τον Νιούκαστλ, εγώ ξέρω ότι όλη η Ευρώπη μιλάει για αυτή την ενέργεια, την κίνηση που έκανε ο Ολυμπιακός. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, φίλε, να είσαι καλά. Θέμης Αεκτζής από Φιλαδέλφια. Έλα, Θέμη. Έλα, Θέμη. Εντάξει, τι να πούμε πάνω, τα έχουμε πει, ειδικά ο κόσμος, που μπορεί να μιλήσει πιο άνετα, πιο ελεύθερα, ότι η ομάδα πλέον έχει μικρύνει, δεν το συζητάμε καν. Πιστεύω ότι αλλοιώνεται σιγά σιγά το DNA της ομάδος. Και τι εννοώ DNA, να φέρω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε την ΑΕΚ στο μπάσκετ, το 19-19 μπαν, έτσι, με ένα-δύο Αμερικάνους παίζει όποτε παίζει, με Έλληνες παίκτες που... Και άμα θα παίξουν εντάξει. Και αυτοί, ναι. Ναι, εντάξει, και αυτοί δεν θα περνούσαν έξω από το κήπεδο, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, και βλέπεις ότι βγάζουν ένα πάθος, βγάζουν μια τρέλα, βγάζουν μια ανταγωνιστικότητα, βγάζουν κάτι. Αυτό ναι, ρε παιδί μου, τιμάνε τη φανέλα, δίνουν ό,τι μπορούν, εντάξει, ξεκάθαρο. Και η ομάδα είναι τέταρτη σε αυτό το ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σύμφωνα με τα οικονομικά site, φίλε Πάνο, μάλλον θέλει να πάρει τα ΕΛΠΕ από τον κύριο Λάτσι, το 47,1, περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ο κύριος Μελισσανίδης. Θα ήθελα να ξέρω, αν γίνει αυτό το deal, έτσι, θα έχει ας πούμε στην αντίστοιχη θέση ένα Γιαννίκη, ένα Κονέ, ένα Παπαδημητρίο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ τώρα αυτά τα που λες για τα ΕΛΤΕ και τα λοιπά δεν τα ξέρω γιατί δεν με απασχολούν κιόλας και δεν με ενδιαφέρει, ναι, και δεν με ενδιαφέρει και τι κάνει, να σου πω την αλήθεια. Μένα με ενδιαφέρει τι κάνει στο κομμάτι της ΑΕΚ και όντως είναι απορίας άξιων αυτό το πράγμα με την επιλογή των στελεχών.
Δεν μπορώ να το πω. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, το έχω γράψει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει, ειλικρινά. Και αυτό, πάνω και αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ από όλους τους δημοσιογράφους της ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, τον κύριο Μελισανίδη τον είδα σε εξώφυλλο μόνο μία φορά. Ναι. Έτσι, τα τελευταία τουλάχιστον 4 χρόνια, 5, δεν θυμάμαι κι εγώ, μπορεί να είναι και παραπάνω. Μόνο ήταν το πρόσωπό του, έτσι. Όταν πήρε το 80,7% της ΠΑΕ. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν το είχα βάλει εγώ αυτό το. Δεν ήταν στην ώρα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, ναι, και δεν. Διαφαλό ήταν, ναι, ναι. Δεν. Και εν πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρει και δεν θέλω και να κρίνω και τι κάνουν άλλα μέσα. Τον έχουμε βάλει πολλές φορές όταν πρόκειται για να κάνουμε μια κριτική, όταν πρόκειται να αναζητήσουμε ευθύνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα τι να σου πω σε αυτό. Έχετε, παιδιά, μια τάση με τους δημοσιογράφους. Ναι. Να τα βάζετε όλα στο τσουβάλι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για να σας αλλάξω από το εκεί πέρα. Την άποψη θέμη μου. Εμείς βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, στο site, στην εφημερίδα και ο καθένας λέει τις απόψεις του που είναι και σεβαστές στο κάτω-κάτω. Λοιπόν, αλλά από εκεί πέρα εσείς τα βάζετε όλα σε ένα τσουβάλι και λέτε αυτό, αυτό και αυτό. Όπως το ξεκίνησες και στην αρχή, ότι ο κόσμος. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ κάτι γιατί δεν έχω να κερδίσω κάτι. Και λέω πάντα τη γνώμη μου και τα υπέρ και τα κατά. Τουλάχιστον κατά τη δική μου κρίση. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιος θέλει ακούει, όποιος θέλει συμφωνεί, όποιος θέλει διαφωνεί. Αλλά δεν νομίζω όμως ότι για την αγωνιστική κατρακύλα της ΑΕΚ ευθύνονται οι δημοσιογράφοι. Όχι βέβαια. Μα και να τα γράψετε που δεν τα γράφετε. Ναι. Ναι, αλλά αυτό το δεν τα γράφετε που σου λένε το τσουβάλιασμα που κάνεις. Γιατί, ναι, γιατί εγώ όταν κάθε Νοέμβρη του λέω πάρε τρεις παίκτες και πέρυσι και φέτος αυτή η ιστορία. Και στο τέλος δεν παίρνει κανέναν ή μάλλον παίρνει το Φράνσον και το Ντατσέγκο. Εντάξει, τι θα κάνεις από εκεί πέρα, ρε φίλε. Ναι. Να φέρω και ένα άλλο παράδειγμα, ρε παιδιά, γιατί το τυράκι με το γήπεδο, έτσι είμαστε δίπλα, είμαστε στα 200 μέτρα, ναι. Πλέον θα το φάμε. Το τυράκι το έχουμε φάει δηλαδή ήδη. Εντάξει, μην τα βάζει στην ίδια κουβέντα. Να φέρω δύο παραδείγματα. Μην τα βάζει στην ίδια κουβέντα. Το γήπεδο δηλαδή δεν είναι σημαντικό, ρε Θέμη, για την ΑΕΚ. Σημαντικότατο είναι. Θα φέρω δύο παραδείγματα και θα καταλάβει πάνω. Δύο παραδείγματα. Ένα από το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου που είναι η Αγγλία. Έτσι, βλέπουμε η Τότενα με έκανε γηπεδάρα. Και βλέπουμε η Arsenal, ακόμα πιο δυνατό παράδειγμα. Βλέπουμε η Arsenal, έκανε και αυτή γηπεδάρα και στο Highbury σήκωνε τίτλους. Μέχρι και ο Ολυμπιακός την απέκλεισε πριν μερικά χρόνια. Έτσι στην Ευρώπη. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, είναι παραδείγματα που δεν μπορείς να γίνει σύγκριση με την ΑΕΚ. Ούτε στα πρωταθλήματα, ούτε στα γήπεδα που φτιάξανε, ούτε σε αυτά που είπαν όταν ξεκίνησαν να φτιάξουν το γήπεδό τους. Για μένα εδώ έγκυται και ένα μεγάλο λάθος του Μελισανίδη, ότι θα μπορούσε να κρατήσει πιο χαμηλά την μπάλα όσον αφορά στο αγωνιστικό, όταν ξεκίνησε την ιστορία με το γήπεδο που ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Να πει, παιδιά, αυτά τα χρόνια να κρατήσει χαμηλούς τόνους, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά στο αγωνιστικό, γιατί φτιάχνουμε το γήπεδό μας και δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα μαζί στο maximum. Αν το έλεγε αυτό, πιστεύω και ο κόσμος θα το έχει εκτιμήσει και θα το βλέπει διαφορετικά. Όχι τις ατάκες που σας μάζευε εσάς τους δημοσιογράφους που έλεγε 20 χρονών, είπε μπαμπά. Εντάξει, αυτά Μαρινάκη. Τώρα είναι και θέμα. Και ο κύριος Μαρινάκης μας γλεντάει όπου μας βρίσκει, πλέον μας γλεντάει ποδοσφαιρικά, έτσι. Ναι, ποδοσφαιρικά. Και ο κύριος Καρυπίδης. Και ο ΠΑΟΚ επίσης. Για τις ατάκες είναι κορυφή, έτσι, θα φτιάξω μαδάρα, θα τρίβετε τα μάτια σας, όποιον θέλετε αυτό, θα φέρω. Αυτό λοιπόν θέλω να πω, ότι θα μπορούσε να κρατήσει πιο χαμηλά την μπάλα και να πει ότι παιδιά πάμε να φτιάξουμε το γήπεδο και όταν μπούμε στο γήπεδο θα έχουμε και την ανάλογη ομάδα. Θέλω να δω, και να κλείσω, ναι. θέλω να δω τι ομάδα θα βάλει, μήπως να πάει λίγο πίσω το άνοιγμα της Αγίας Σοφιάς. Όχι, λέω, τώρα εντάξει, Θέμη, δεν είναι. Θα γίνει χαμός ποδοσφαιρικά πάντα. Θα γελάσει και το παρδαλό κατοίκι. Θα δούμε, έχει φίλε. Να πέσει γιούχα, έχει να πέσει κυνήγημα. Άστο να δεις πάνω. Ελπίζω να είναι μια εντελώς διαφορετική έκνα, να σου πω την αλήθεια. Άστο, θέλω να το ελπίζω. Άστο. Τώρα τι να σου πω. Έγινε. Έγινε. Να σε καλά, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Αλεξανδρής λέει: μαζευτήκαμε πολύ κουκακιώτες, βλέπω. Ναι. Ο Φώτης από το ταξί, έλα ρε Φωτακή, τώρα κατάλαβα. Κουκάκι κρυφοβάζαλος δηλαδή. Χαχαχά, καλή συνέχεια. Δεν νομίζω ότι το κουκάκι έχει Παναθηναϊκούς πολλούς. Από όλα δεν έχει. Από όλα. Τι λες, ρε. Γεμάτο είναι. Τι λες, καλά, εσύ γεμάτο. Ξέρεις πόσο Παναθηναϊκούς έχει το κουκάκι. Ξέρεις πόσους Ολυμπιακούς είχα εγώ την εποχή που έμενα στο κουκάκι φίλους. Τι λες. Τέσσερις. Τώρα σου έλεγα τέσσερις τι θα είναι. Λοιπόν. Γεμάτο Ολυμπιακούς ήταν, ρε φίλε. Πού, στο ταξί. Ποιο ταξί, ρε.
Στρωμένος είσαι, ρε. Τρομερή κουβέντα. Λοιπόν, Διονύσης. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Γιούρη, είμαι ο σταθμό σα. Κάνει. Ναι, εντάξει, Γιούρη. Διονύσης, πάνω είδε ένα ψυχολογικό άδειασμα τη ομάδα μετά την εμφάνιση του Καρδιά. Φίλε, τι ψυχολογικό. Ψυχολογικό άδειασμα έχει όλη τη σεζόν. Και φέτο και πέρσι. Μετά το... Και μετά τι ήττε και μετά τι νίκε. Λοιπόν. Λούπο λέει και λυπή ρεπόρτερ. Καλό θα ήταν να κάνετε μια συνέντευξη σε Μαϊστόροβιτς Μιλοβάνοβιτς να μάθουμε γιατί απολύθηκαν. Λέει. Τεχνολογία υπάρχει να γίνει μέσω Skype. Μάλιστα. Ο Δημήτρης λέει: όταν ο Ολυμπιακός παρέπε, έπειε ο Μαρινέκ στα Γιάννα και του είπε: θα σα αλλάξω όλου και το έκανε. Και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Μονισανίδης έχει τα κόκαλα να το κάνει, να κάνει το ίδιο. Λοιπόν, Νίκος, αμφιβάλλω αν το νικητήριο γκολ του Άρη ήταν κανονικό. Κανονικότατο ήταν, φίλε. Κανονικότατο ήταν. Ποιο δεν ήταν το σώμα του πιο μπροστά. Ναι, ήταν κανονικότατο και μάλιστα εγώ απόρρισα που το σήκωσε. Εγώ πιστεύω ότι και ο επόπτης εκεί αρχικά δεν κατάλαβε καν πώς μπήκε αυτό το γκολ. Δηλαδή ότι ήταν από του Κρυχόβιακ εκεί το τσαφ. Το γκολ ήταν κανονικό, φίλε. Ο Παναγιώτης από τα Ενώ. Α, έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι, εγώ μιλάω. Εσείς, ναι, ναι. Εσείς. Γεια σας, παιδιά. Χρήστος από Κατακίτρινη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Χρήστο. Να χαιρετήσω και το Σαμοθράκη ειδικά, γιατί μιλάμε πρώτη φορά μετά τη φυγή του Διονύση. Ναι. Τα άλλα παιδιά με ξέρουν, εντάξει. Ναι. Μεγάλη εμφάνιση χθες η ομάδα, παιδιά. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Μπήκαμε δυνατά, ψυχωμένα. Απλά ξέρετε, αν δεν είχαμε και αυτό το πρόβλημα στον γκολ, θα καθάριζε το μάτς πιο γρήγορα, νομίζω. Το πρόβλημα στον γκολ το έχετε ακόμα. Απλά χάρη στην ΑΕΚ το λύσατε. Ναι, μας βολεύει πολύ αυτός ο τρόπος παιχνιδιού. Ανοιχτό γήπεδο, ομάδα που δεν κλείνεται. Και ομάδα που δεν έχει άμυνα. Ναι, πολλές ευκαιρίες βέβαια. Όπως και η ΑΕΚ κάνει, αλλά εντάξει, νομίζω εμείς είχαμε πιο κραχτές. Όχι, εντάξει, ευκαιρίες και κοίταξε να δεις το παιχνιδάκι, ήταν καλό. Για έναν δηλαδή που το βλέπει. Ναι, πολύ καλό για Ελλάδα. Για ένα, κάποιον που το βλέπει και δεν είναι αγγλίς, ας πούμε, για να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο. Ναι. Σαν παιχνίδι, σαν ρυθμός, ήταν ωραίο μάτς, έτσι. Α, ναι, πάρα πολύ ωραίο. Μα όπως και του πρώτου γύρου ήταν. Ασχέτως του ναι, τώρα. Και, και εκεί πέρα μπορώ να σου πω ότι. Και εκεί έχεις κάνει καλή εμφάνιση. Ναι, πάρα πολύ καλή. Απλά ήταν πάλι η δυστοκία του Άρη σε συνδυασμό με Διαμαντόπουλο Καραντώνη που είχαν κάνει κάποια καλή. Αν ο Άρης είχε το Μήτρογλου στα καλά του, ναι. Έχει και πρωτάθλημα θα διεκδικούσε. Ω, βέβαια, γιατί στις υπόλοιπες θέσεις δεν υστερεί. Απλά η διαφορά είναι στο φόρτο, το εννιάρι. Ναι, αυτό που έλεγα τις προάλλες και στο Γρηγορόπουλο, η μεγάλη διαφορά Άρη και Ολυμπιακού είναι ότι ο ένας έχει τον Καμαρά και ο άλλος τον Έλα Ραμπή. Και από πίσω τον Τικίνιο. Μια διαφορά είναι, ρε φίλε Κώστα. Έχεις με τον Άρη μια ναι, διαφορά. Ναι, η βασική. Στις υπόλοιπες θέσεις δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη διαφορά. Όχι, ρε, δεν συζητάς. Ναι. Και σε ανοιχτό γήπεδο νομίζω μαζί με τον Ολυμπιακό είμαστε οι καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Απλά το κακό είναι ότι οι αντίπαλοι μας έχουν πάρει χαμπάρι, κλείνονται όλοι. Τρία center back, άλλοι τρεις κόφτες και άλλοι να τους βάλεις γκολ. Γι' αυτό δεν περάσαμε και τη δαμία. Άλλωστε, τα ξέρετε. Έγινε. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλό μεσημέρι. Με χρόνο. Θα πει τον Ολυμπιακό κάτι, όχι να πω ένα τελευταίο. Έλα, γρήγορα. Τα καλόπαιδα, ξέρετε, του συμπολίτη που μετά την δολοφονία του Άλκη αντί να κάνουν λίγο πίσω, συνεχώς μαζεύονται σε ομάδες και ρωτάνε τα παιδιά τι ομάδα είσαι. Βρίσκουν έτσι ένα μόνο του και τον χτυπάνε. Ναι. Όπως οι πράδες μαζί με την κοπέλα του. Εδώ μάλιστα χτυπήσαν και δικό τους. Να φανταστείτε γιατί τον περάσαν για Αριανό. Τόσο μένος δηλαδή. Αυτό που έγινε χθες. Ναι. Εντάξει. Που γύρισε μάλιστα και από τη Μασαρία κιόλα. Εντάξει, αγόρι μου, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Εντάξει, θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Επίσης, να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Ο Δημήτρης από το Καλάνδρη λέει: καλησπέρα, κύριε Κώστα. Κάποτε αράζαμε στα γήπεδα του Βασίλη Καραπιάλη στο Καλάνδρη. Σε θυμάμαι που ερχόσουν. Χάρηκα πολύ που επέστρεψες. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστώ. Το κουκάκι ήταν σφιγκοφωλιά Παναθηναϊκών. Αυτό άλλαξε μετά τα 21 πρωταθλήματα τα τελευταία 25 χρόνια. Τώρα Ολυμπιακό κρατείται. Ακούς Κοτσό. Ναι, καλά, εντάξει. Να σου πω, ερχόσαι πάνω στο Καραπιάλι, το γηπεδάκι. Ναι, ρε. Το Καλαδρί. Ναι, ρε. Πώς δεν σε πέτυχα, κύριε φίλε. Εντάξει. Έτυχε την όσπου. Λοιπόν, Μπάμπη, καλησπέρα. Καλά να βρει τον Μελισανίδη. Λένε υπάρχει ένα μέτρο. Τίγρη αφήνει ομάδα χωρί χρέη. Πήρε πρωτάθλημα στην επιστροφή του και γραφεία προπονητικό γήπεδο Σεραφίδη. Αφήνει κληρονομιά για πάντα. Και η ΑΕΚ εξαιτίας του αποτελεί πολύ καλό πακέτο για κάθε επενδυτή. Γι' αυτό είπα και στο φίλο πριν ότι είναι μια διαφορετική κουβέντα το αγωνιστικό με όλα τα άλλα που όντως κάνει επενδύσεις πρωτόγνωρες με τα γραφεία, όπως λες, το γήπεδο, το προπονητικό κτλ. Γεια σας, καλησπέρα. 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 Γεια σου, φίλε. Γεια σας, τι κάνετε. Καλά, φίλε. Χαρά. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης. Στον κύριο Κώστα Σαμοθράκη, στον κύριο Πάνο Λούπο. Κύριε Κώστα Γκοτζό. Ναι. Τι κάνουμε.
Καλά. Θάνος. Έλα, Θάνο. Τι κάνετε? Εσύ πες μου, για πες μου. Επειδή δεν είδα χθες, είχε γενέθλια η κόρη μου. Ναι, να τη χαίρεσαι. Δεν έχω δει ούτε να τη χαίρεσαι, να τη χαίρεσαι. Να τη χαίρεσαι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τεσσάρων έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είχαμε πάρει το σπίτι. Δεν έχει δει ούτε φάση. Ήταν καλός, έχασε δύο άχαστα. Ναι. Άχαστα. Άχαστα, ναι, δηλαδή εντάξει, το ένα ήταν. Δοκάρι. Δοκάρι ήταν το ένα. Δοκάρι, αλλά ήταν από το πέναλτο. Το σούτ δεν μπορούσε να το γουρνάει. Και νομίζω ότι κάνει λάθος. Άμα πλασάρει, θα πάει μπαλά στα δίχτυα. Πάει. Δεν ξέρει, και τη βρίσκει με δύναμη. Και τη βρίσκει με δύναμη. Και εκεί ήταν από 5 μέτρα σούτ σχεδόν κινητή αστεία. Και τόσε τα πουλιά επάνω. Αλλά ήταν καλό, δεν παιδί μου, εντάξει, αλλά δεύτερο ημίχρονο έκατσε λίγο. Αλλά ξέρω εγώ, είναι η κατάρα αυτή του εκτός έδρας. Αν δεν το λύσει αυτό, δεν ξέρω πώς θα πάει. Δηλαδή δεν του καθίσουν όλα τα μάτια έτσι. Δηλαδή ακόμα στα play-off μετράει μια νίκη. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχουμε Ολυμπιακό και μετά έχουμε τι έχουμε. Μετά έχεις Ολυμπιακό, έχεις έβρα πρώτα καλά έχεις. Το θέμα είναι ότι έχεις εκτός έδρας πια, μετά τον Ολυμπιακό θα έχεις εκτός έδρας Ολυμπιακό, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Τον Άρη μετά, ρε. Τον Άρη στη λεωφόρα, αλλά μετά έχεις εκτός έδρας. Μετά έχεις την ΑΕΚ εκτός. Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Πρέπει να λύσει αυτό το εκτός έδρας. Ξέρω εγώ, είναι ψυχολογικό. Τι είναι, δεν ξέρω. Εντάξει, παιδιά. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Μια ερώτηση ήθελα να κάνω γι' αυτό. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Δεν τον εμπιστεύομαι, γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. Να το προσέξεις αυτό. Αυτό να το δεις λιγάκι. Ο Δημήτρη, δεν το διαβάζω. Κώστας, έχεις ψυχολογικά εκτός, εμείς έχουμε ψυχολογικά εντός. Να συμφωνήσουμε να παίζουμε εμείς εκτός, να παίζετε εσείς στη λεωφόρα. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ένα τελευταίο μήνυμα πριν πάμε σε break. Πάνω, καλησπέρα. Ο εσωτερικός οργανισμός στην ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια τι γράφει? Υπάρχει, έχουμε δει κάποια σοβαρή τιμωρία σε επέκταση από την οποία έβαλα μυαλό, πρόστιμο, απαγορεύονται γενικό. Ρε παιδιά, και να βάλει. Το είπαμε και πριν. Άντε και βάζει πρόστιμο, τι θα αλλάξει? Ο εσωτερικός οργανισμός δεν προβλέπει ότι άμα χάνεις εσύ δεν παίζεις καλά. Ακριβώς. Αλλά εγώ σου λέω, το είπα και πριν. Δεν είναι πειθαρχικό παράπτωμα. Βάζει πρόστιμο. Θα αρχίσουν να τρέχουν σαν μηχανάκια. Ή θα αποκτήσουν ψυχολογία, σαν ψυχολογία. Λοιπόν. Μανώλης που λέει. Βασίλη από τον Γιαννητσοχώρη λέει: πετάξω λίγο στα αλλιώ να στηρίξει την μπασκετική ομάδα που κάνει μια υπέρβαση μετά την άλλη με τα χίλια προβλήματα που έχουμε. Γιατί ο εξή ναι. Κοίταξε, τώρα Μανώλη, ο Βασίλη από τον Γιαννητσοχώρη κάνει και 300 χιλιόμετρα. Στα αλλιώσια πάνε κυρίω και οι Αθηναίοι, γιατί δεν πάει κανένα. Λοιπόν, 2-10-67-20. Ήμαρτον, παιδιά, ένα βέρτιζε δεν υπάρχει εδώ πέρα. Έτσι, ρε, ο Πλούτερχο χαλάει. Εντάξει, δεν με χαλάει, αλλά μια εβδομάδα το λέω. Πλούταρχος δηλαδή μπαίνει λόγω του ότι είναι πολύ ερωτικός ο Κώστας Γκότζος. Και βάζω Πλούταρχο. Κύριε παιδί μου, μπαίνει Πλούταρχος επειδή εντάξει. Ναι. Αυτή η φωνή τώρα, ειδικά όταν είσαι σπίτι, είναι κάτι. Ναι, έχει δίκιο, ναι. Ειδικά με το μεσυνοδεία Πλουτάρχου γίνεται τι να σου πω. Πάνος Γιωργάς, με χαιρετισμούς από την Ερυθρόλευκη Παλίνη. Έτσι γράφει. Ρε φίλε, έτσι γράφει ο άνθρωπος. Τι να κάνω εγώ τώρα, διαβάζω το μήνυμα. Τι τραβάμε, ρε. Λοιπόν, για να λέμε το τηλέφωνο, να μην έχετε παράπονο. 2-10-67-25-7-30. Πάμε στο. Και το Viber 693-049-1049. Για όσου θέλετε να στείλετε μηνύματα. Έχουμε από μηνύματα, γίνεται ο κακός χαμός, παιδιά. Ό,τι μπορούμε θα διαβάσουμε. Ακριβώς. Πάμε στο φίλο στη γραμμή. Ποιο είναι ο Φώτης, στη γραμμή? Ξέρω εγώ πώς σε λένε. Ο Φώτης. Το λέω έτσι γιατί καμιά φορά λέω ότι με βγαίνει άλλος. Έλα ρε Φώτη, όχι, εσύ είσαι. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλή διασκέδαση. Να είσαι καλά. Πάνω λοιπόν. Έλα ρε. Γκόζο, θα μιλήσουμε εμείς. Περίμενε λίγο. Δεν βιάζεται. Με τη σειρά θα τους πάρεις, έτσι. Με τη σειρά, έτσι πρέπει. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, Πάνω λοιπόν. Ποιος ήταν, σε ποιο παιχνίδι ήταν αυτό που. Αυτός ο παίκτης κόσμημα, και το λέω και το εννοώ, δεν είναι τρολ. Το λέω και το εννοώ. Ο Μιχάλης ο Κασάπης της ΑΕΚ. Σε ποιο παιχνιδάκι ήταν αυτό που εθόπευσε το διαιτητή, να πούμε, και έφαγε 23 αγωνιστικές? Με τον Ολυμπιακό. Με τον Ποντίκη. Ναι, με τον Ολυμπιακό ήταν σίγουρα. Ποντίκης ήταν αυτός. Ποντίκης, μπράβο ρε φίλε. Ποντίκης. Είχα σκάσει, να πούμε. Γιατί πολλές φορές φέτος το μνημόνευσα εγώ. Εχθές ο Χουάνκαρ τρελάθηκε, έτσι. Τρελάθηκε, από μόνος του τρελάθηκε. Λοιπόν, Γκότζο, έρχομαι σε σένα τώρα. Ευχαριστώ πάνω μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, έρχομαι σε σένα τώρα. Αυτός ο διαιτητής εχθές έχει δόλο κατά τη γνώμη σου ή δεν έχει δόλο? Όχι, όχι. Δεν έχει δόλο, έτσι. Αν έχει δόλο, εγώ όχι, θα έλεγα.
Άμα είχε δόλο, άκου πω κάτι. Ναι. Άμα είχε δόλο, θα σου έκανε πολύ πιο νωρίς και να κηδεί άλλη. Όχι, το όχι Κώστα, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Δεν του δώσαν το δικαίωμα. Το έπαιζε 70-30. Είχε 70-30. Ο Δημητρόπουλος ήταν, όχι ο Ποντίκης. Άλλο ήταν το μάτς με τον Ποντίκη. Ο Δημητρόπουλος ήταν που σου απάντησα πριν. Ναι, ναι, έτσι, ναι, 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 ναι. Ο Πατρινός. Ναι, 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 ο Δημητρόπουλος. Ήταν και κλεισμένο στο Νίκος Γκούμας. Ναι. Το 0-2. Ναι. Φίλε ναι, ναι. Κώστα Γκότζο, να σου πω το εξής. Αν του δίναμε δηλαδή, το δικαίωμα. Αν είχε δόλο και περίμενε στο 83 να κάνει κάτι, είναι και βλάξει δύο φορές. Όχι, είναι εγώ πιστεύω ότι το πήγε είναι το δόλο. Να πω εγώ σαν ουδέτερος την άποψή μου, Φώτη. Πες την. Λοιπόν, ούτε κόκκινη κάρτα είναι. Και υπάρχει ναι, και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον παίκτη του ΠΑΣ που πάει από πίσω και τον βρίσκει με τα δύο πόδια. Πώς το λένε. Ναι, αυτό ήταν, εγώ ακριβώς. Αλλά ένα εγώ λεπτό. Δεν το έχω δει, παιδιά, τον Παναθηναϊκό καθόλου. Να πω την άποψή μου. Να πω την άποψή μου. Δεν είναι ούτε κόκκινη κάρτα, είναι κόκκινη η άλλη, αλλά δόλος δεν υπάρχει τώρα. Μην λέμε το κάνουμε υπερβολικό. Εγώ που βασίζω το ότι λέω ότι είναι δόλος. Λοιπόν, όταν αν υπήρχε αυτό η κόκκινη κάρτα και δεν υπήρχε μετά η φάση με τον Κάργα, θα έλεγα το είδε, έτσι σφυράει ο άνθρωπος, εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Φίλε, δεν μπορεί όμως να βλέπεις, να δίνεις κόκκινη αυτό το πράγμα και να μην ασχολείσαι με τον Κάργα μετά από τρία λεπτά. Αυτό λέω γιατί η φάση του Κάργα, λέω. Αυτή είπα για τη φάση του Κάργα με τα δύο πόδια που πάει από πίσω, ναι. Δεν είναι δυνατόν να βλέπεις τις δύο φάσεις πεντακάθαρα μπροστά σου και να λειτουργείς αντίθετα με απόσταση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και επίσης δεν γίνεται να μιλάς 6 λεπτά με το ΒΑΡ. Τι λέτε ρε φίλε με το ΒΑΡ 6 λεπτά. Τι σου λέει ο ΒΑΡΙΣΤΑΣ. Έχεις διαφωνία. Προφανώς του λέει πήγαινε δες το. Κοίτα, ήταν λίγο περίεργη φάση, έτσι η αλήθεια είναι. Άσχετα, ναι, αν εμείς τώρα την είδαμε μετά και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κόκκινη. Εάν κοιτάξεις λίγο τις παραμέτρους της όλης ιστορίας, τα 6-7 λεπτά, για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να κάνει, θα καταλάβεις ότι εκεί κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται, ρε φίλε. Δεν είναι. Όχι, για μένα έχει δόλο ξεκάθαρο. Έχει ξεκάθαρο δόλο. Δεν ξέρω από πού εξυφαίνεται το σενάριο. Ποιον θέλει να ευνοήσει, σίγουρα όχι τα Γιάννενα. Σίγουρα όχι τα Γιάννενα. Δεν ξέρω ποιον θέλει να ευνοήσει με αυτό που κάνει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Χουάνκαρ έχει τρελαθεί, ο Κακομοίρης. Έχει τρελαθεί. Και θυμήθηκα, όπως και σε κάνα δύο άλλες περιπτώσεις πάλι φέτος, θυμήθηκα αυτή τη φάση με τον Μιχάλη τον Κασάπη. Αυτό το παιδί ήταν κόσμημα για μένα. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Το ξέρετε και σας το λέω. Αυτό το παιδί ήταν κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξαφνικά τρελάθηκε και πλάκωσε τα κλωτσίδια το Δημητρόπουλο. Δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί. Έλα τώρα, μην το θεάσω. Εκείνο το μάτς τώρα, τι να συζητάμε, ρε εσύ. Τι να συζητήσω. Ήθελα τώρα έτσι λίγο να το θυμίσω αυτό, γιατί καλό είναι να μαθαίνουν και νεότεροι κάποια πράγματα. Γιατί κάποια πράγματα είναι αλληλουχία. Αλληλουχία και συμβαίνει να είναι στη διάρκεια των ετών να επαναλαμβάνεται η ιστορία. Είναι διαχρονικά. Τώρα πάω λίγο στα τεχνικά, Κωστά μου. Ναι. Πάω λίγο στα τεχνικά. Πάλι με τον Γιωβάνοβιτς, πάλι θα έχω την ένστασή μου. Ρε φίλε, πάλι δεν το βλέπεις. Ένα πολύ καλό πρωτοημίχρονο, πολύ pressing, πολύ ωραία κυκλοφορία. Ναι, μέσα στην τελική προσπάθεια υστερούμε. Αυτό φταίει ότι δεν έχουμε ένα σημείο αναφοράς εκεί μπροστά. Δεν έφυγε ο Ιωαννίδης, δεν πήρε παλιά ο Ιωαννίδης, παιδιά. Το παιδί δεν μπορεί, όχι Κώστα μου, δεν είναι. Δεν έχει τον γκολ όμως, Κώστα μου. Κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, τον γκολ δεν το έχει. Δεν το έχει. Βλέπεις, ρε φίλε, ο Μαουρίτσιο μετά το 55-60 δεν υπάρχει. Εκεί άργησε, κοιμήθηκε, φίλε. Άργησε και τον Εβάη τον αλλάζει στο 80, ρε, στο 75. Μα είχαν πάρει το κέντρο τα Γιάννενα. Φαίνεται καθαρά, ρε Κώστα μου. Δεν θέλει, ρε παιδί, ποδοσφαιρική ευφυΐα για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ναι, εκεί είχαν πάρει το κέντρο τα Γιάννενα. Εντάξει, μιλάω τώρα εγώ που είμαι προπονητής της εξέδρας, έτσι. Όχι, δεν έχει σημασία. Φαινόταν μέσα στο κήπεδο. Ενώ στο πρώτο μήχρονο δεν παίρνανε ανανάσα. Δεύτερο μήχρονο είχαν πάρει το κέντρο, κάνανε επιθεσούλες. Ναι, εντάξει, για μένα φυσιολογικά θα είχε κάμψει σίγουρα. Όταν παίζει τα κόκκινα 45 λεπτά, σαφώς το δεύτερο μήχρονο δεν θα αντέξει. Ειδικά ο Μαουρίτσιο που το ξέρει, δεν αντέχει. Ναι. Και απέναντι σε μια σκληρή ομάδα. Γιατί το ΠΑΣ είναι μια σκληρή ομάδα. Παιδιά, δεν γίνεται να παίζει ο Αλεξανδρόπουλος σε αυτήν την ομάδα, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να παίζει ο Αλεξανδρόπουλος. Πώς το κάνουμε. Κανονικά στο 55, στο 58, στο 60, στο 62 πρέπει να κάνει την αλλαγή σου. Να φρεσκάρει την ομάδα. Και ένα από τα δύο εξτρέμ. Και τον Παλάσιο μπορεί να βγάλει και τον Αϊτόρ μπορεί να βγάλει. Και να βάλει ένα Κατζηγιοβάνι μέσα από. Πιο νωρί. Πιο νωρί. Ίσως δεν θα φτάσουμε στο σημείο να φάμε την κόκκινη, ρε φίλε. Εγώ, φίλε, δεν θα βγάζα τον Ιωαννίδη εκεί πάντως. Θα βγάζα τον Παλάσιο, θα βάλω ένα άλλο εξτρέμ. Το σεντερφόρ δεν το βγάζει εκεί. Ο Παλάσιο τι να σου κάνει, να σου πάρει κεφαλιά μετά ή να σου κρατήσει οι παίχτες. Εντάξει, τώρα κάνει, ξέρει το, δεν καταλάβει, αλχημίες είναι αυτές. Αλχημίες, προσπαθεί.
Προσπαθεί με αλχημίες. Δεν του βγαίνουν. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν βλέπει άλλα κι άλλα. Αυτό θα δει τώρα. Αυτό θα δει. Δεν βλέπει άλλα κι άλλα μέσα στο γήπεδο. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ εξακολουθώ και τον στηρίζω. Θέλω να ξεκινήσει από μια καλή βάση για να πάει του χρόνου. Έτσι. Γιατί αν πάμε πάλι τα νερά. Δεν το συζητάμε αυτό τώρα. Θα πάμε χέρι την καντίο πάλι από την ΕΠΑ. Πάλι από το Δεκέμβριο θα αργήσουμε πάλι την εσωστρέφεια για τη Μύρλα. Mm. Και επίσης να πω και ένα τελευταίο για να περάσω λίγο και στη φάση του μεγαλομέτωχου τώρα της ομάδας, της διοίκησης. Ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay. Βλέποντας αυτά τα πράγματα, με αυτές τις διαιτησίες και με αυτά τα πανηγύρια που γίνονται κάθε φορά, πώς τώρα αυτός ο άνθρωπος, πες μου εσύ τώρα, έρχομαι στη θέση του, να ρίξω 5 εκατομμύρια 10, να φέρω 3-4 πρωτοκλαστάτους, να τους κάνω 2 εκατομμύρια συμβόλαιο στον καθένα. Αλλά όταν έχω τέτοια αντιμετώπιση, ρε φίλε, μέσα στο γήπεδο από τη διαιτησία. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Τι θα έκανες εσύ, ρε Κουέζο, πες μου. Πες μου, τι θα έκανες. Θα τα ρίχνες. Τα λεφτά. Εγώ δεν θα έκανα πολλά από αυτό που έκανε. Τρόπο. Εγώ δεν θα έκανα αυτό που έκανε. Από την αρχή. Ναι, ας την αρχή τώρα. Έμαθε καθώς την πορεία. Κάποια πράγματα καλά, δεν έχουν έμαθει, δεν μπορεί. Δεν έμαθε, αλλά γίνονται. Ναι, εγώ σου λέω τώρα. Σου λέω αυτό το πράγμα ακριβώς. Να τα ρίξεις ή να μην τα ρίξεις. Τι θα κάνεις. Βρες τρόπο. Για μένα, βρες τρόπο σωστό και τίμιο να προστατεύσεις την ομάδα. Σωστό και τίμιο, λέω εγώ. Βρες οποιοδήποτε τρόπο θες εσύ. Δεν ξέρω. Εσύ έχεις το μαχαίρι, εσύ έχεις το καρπούζι. Βρες έναν τρόπο να προστατεύσεις πρώτα την ομάδα και μετά ρίξεις τα λεφτά. Γιατί άμα να τα ρίξουμε στο γάμο του Καραγκιόζη και να έχεις τέτοιες διαιτησίες, άντε γεια. Άντε γεια. Θα σας πάμε κι εμείς. Να σε καλά, φίλε. Γεια, ευχαριστούμε. Γεια, καλό μεσημέρι. Γιάννη Παντελάκη, έλα ρε φίλε τώρα. Ακάθομαι να συζητάω τώρα και να παράγω τι έγινε πριν 20 και 30 χρόνια. Ήμαρτον δηλαδή. Έχετε τρελαθεί. Λοιπόν. Τι παραπείτε, ξέρουμε τι έγινε σε αυτό το μάτσο. Σας λέω καθένας ό,τι θέλει. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ. Πάμε. Κώστας Κολωνός, η πρώτη κίνηση ΑΕΚ δεν θα έπρεπε να είναι στην άμυνα να βρεθεί ο επόμενος ηγέτης μετά τον Τζιγκρίνσκι. Δηλαδή θα πάμε με τα υπάρχοντα στόπερ, τρομερά πράγματα. Αυτό είπα, Κώστα, για τη σεζόν τη φετινή. Για την επόμενη, αυτό έλειπε να πάει με τους ίδιους. Νομίζω καταρχάς ότι έχουν καεί όλοι πλέον. Δεν. Δηλαδή θα πάει με τον Τζαβέλα του χρόνου στο στόπερ και θα μπει στο νέο γήπεδο. Αλέξανδρε Καρλίτο, τα είπαμε για τα Γιάννα, ρε φιλέ. Καμία κόκκινη στο Χουανκάρ και δεύτερη κίνδυνη κάρτα στον Κάρκα την επόμενη φάση. Πολλά επαναλαμβανόμενα λάθη εις βάρος μας. Τα είπαμε, τα συζητήσαμε. Τι σας αρέσει, τι θέλετε να ακούτε δηλαδή, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάνω το όνομα του Καλτσίδη, πόσες φορές θα το δούμε το καλοκαίρι, μας βλέπουν να συζητάμε για τα διοικητικά. Νομίζω, φίλε, το καλοκαίρι για να συζητήσει κουβέντα για τα διοικητικά πρέπει να την ανοίξει ο ίδιος ο Μελισσανίδης. Αλλιώς. Ο Καλτσίδη. Ναι. Καλό, Καλτσίδη δεν είναι Ρώσος, έχει δικαίωμα να κάνει επενδύσεις. Γιατί να μην έχει δικαίωμα. Αφού είναι κομμένοι Ρώσοι. Ναι. Οι επενδυτές. Ο Ιβάν τι είναι. Ο Ιβάν, άσε τώρα, δεν θέλω να μιλήσω γιατί έχω μια είδηση βόμπα. Βόμβα, όχι απέστη. Βόμβα ή μεγάλη βόμβα. Ναι. Έχω ένα βίντεο. Ναι. Που ο πρόεδρος εκεί της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκου, φιλορώσος. Λέει δημόσια ευχαριστήρια στον Ιβάν, γιατί έδωσε στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκου. Έχει βγει αυτό, ναι. Ναι. Τα 8 αυτοκίνητα αυτά, τα 14 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Εάν η Ελλάδα θέλει να είναι συνεπής με τις κυρώσεις που επιβάλλουν, δεν θα πρέπει να του δεσμεύσει τα τέτοια, τους λογαριασμούς. Για να το τολμάει κανένας να το κάνει αυτό. Λοιπόν. Αν δεν το κάνει όμως, προσέξτε κάτι άλλο που έχω μάθει εγώ. Για λέγε. Είναι κανιά τριανταριά ολιγάρχες Ρώσοι. Που ετοιμάζονται να πάρουν σαν δεδικασμένο αυτό και να ζητήσουν να ανοιχθούν και αυτοί οι λογαριασμοί στην Ευρώπη. Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ωραία. Λοιπόν. Γιάννη, άμα δεν σε αρέσει, πατάς ένα κουμπάκι, αλλάζεις και ακούς ό,τι θέλεις, αγόρι μου. Άντε, σε παρακαλώ. Δεν θα βγαίνω εγώ στα κάγκελα επειδή κάποιοι είσαστε τρελοί. Ηρέμησης. Μα ξέρω εγώ να πω τώρα. Ηρέμησης. Τι του λένε πάλι, ρε. Άστο τώρα, άστο. Λοιπόν, πάντως, πάνω λέει ο Τζίμι, η αλήθεια είναι πως και επί κυριαρχία ΑΕΚ με τα τρία πρωταθλήματα δεκαετία του 90, τα φράγκα τα πολλά τα έχουν ο Καράς, λέει ο Δημήτρης ο Πειραιάς. Και ο Γιάννης λέει ότι πλάκα-πλάκα έχουμε πολλούς Πανιόνιους. Ναι, στο κουκάκι στο το κουκάκι. Είδα και εγώ. Έτσι, το ξέρω. Έχει από όλα το κουκάκι. Είχε από όλα. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται γιατί έχω φύγει πολλά χρόνια, αλλά είχε από όλα. Το πίνει και λύνει είχε. Λοιπόν, ο Χρήστος. Το μυαλό σε εσένα πού θα πάει, στην ταβέρνα. Δεν είναι ταβέρνα, το πίνει και λύνει. Ναι. Ξέρει όλε τι ταβέρνε, αλλά δεν μα έχει πάει ποτέ και έχει δεσμευτεί, θα κεράσει, θα κάνει. Καλά, γελάμε βέβαια όταν το λε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί γελάτε, γιατί το ξέρουμε ότι αποκλείεται, ρε φίλε. Μόλι πληρωθούμε, θα σε κεράσω. Εντάξει, δεν τώρα. Άρχισε.
Λοιπόν, ο Χρήστος, καλησπέρα στην παρέα. Πάνω πραγματικά δεν παλεύετε άλλο, αδερφέ. Κάτι πρέπει να γίνει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι ότι τα νέα παιδιά δεν γίνονται εκτζίδες. Χάνουμε φιλάθλους. Συμφωνώ μαζί σου. 2-10-67-25-7-30 είναι το τηλέφωνο. Εδώ είμαστε και έχουμε ακόμα 40 λεπτά περίπου. Στο Viber του σταθμού σοβαρά μηνύματα. Λείπει και ο Γκότσο σήμερα που ψάχνετε. Οπότε είναι ευκαιρία. 693-049-1049. Έτσι είναι αυτά, αγοράκι μου. Το αυτοκόλλητο το πήρε. Το πήρα. Το αφισάκι, ωραίο αφισάκι, ναι. Σε τρώει, ε. Συμφωνώ με το μήνυμά σου, Μινά. Σωστό είναι. Σε τρώει, Κωστάκη. Γιατί δεν κακό είναι, ρε. Συνεργιάτικα. Άσε μας, ρε Κώστα, άσε με στην ηρεμία. Τρεις γιατί... ομάδες, ένα χρώμα, μια θρησκεία. Ήδη με έχουν φτιάξει 2-3 τώρα με τα μηνύματα εδώ πέρα. Άσε με συνεργιάτικα. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30. Κυρία Έρη, έχουμε. Για το μπουχαλάκι που με ρωτά, Ντίνο. Νομίζω ότι με τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι έτοιμος, αλλά να περιμένουμε. Θα επανεξεταστεί το θέμα του τραυματισμού. Εσύ, Κώστα, δεν σε ρώτησα πώς είσαι στο φιλικό με τη Σαχτιάρ. Στο πρώτο ημίχρονο, με Βαλμπουενά μέσα και Φορτούνη, αρκετά καλή. Στο δεύτερο έκανε 9 αλλαγές. Και λογικό είναι ότι δεν είδαμε. Δηλαδή, ο Φορτούνη, ας πούμε, στο ντέρμπι είναι διαθέσιμο. Όχι. Για ενδεκάδα, όχι. Νομίζω στην αποστολή θα είναι. Αυτό έχει δείξει τα δύο παιχνίδια που αγωνίστηκε από ένα ημίχρονο και 15 λεπτά με την ΑΕΚ. Αλλά για ενδεκάδα το θεωρώ δύσκολο. Μια αλλαγή ακόμα... και μια αλλαγή εξαιρετική είναι να το λέω. Ναι, εντάξει. Όχι, λέω, ακόμα είναι δύσκολο, ρε παιδί μου. Ο Τζόουν λέει: Παναγιώτης, καλησπέρα κύριε. Καλή εβδομάδα. Απολαύσαμε όμορφη μπάλα στο φιλικό και είχε και κοινωνικό ενδιαφέρον λόγω του πολέμου. Σαμποθράκη. Παιδιά, δεν θέλω να μου στέλνετε για μηνύματα γιατί θα λένε ότι τα βάζω να τα γράφετε. Κράξεις και ξεχασμένους τρελαμένους που δεν έχουν τι να κάνουν και στέλνουν άκυρα μηνύματα. Όχι, δεν κράζω κανένα, ρε φίλε. Απλά εντάξει, σας αρέσει κάποιοι να με βάζετε στο τρυπάκι να κάθομαι να απαντάω στον Παναγιώτη, στον Κώστα, στον ένα, τον άλλο. Όχι, δεν θα το κάνω για το τι έγινε πριν 20 χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά και εγώ ξέρω πολύ καλά τι έγινε. Ωραία, αυτή είναι η απάντησή μου. Εντάξει. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει: ο Χουανκάρ συνηθίζει να ρίχνει σφαλιάρες κατά λάθος. Τόσο ψηλά το χέρι δεν πάει κατά λάθος. Ο διαιτητής πολύ καλά έδωσε πρόθεση. Κάνω πρόβλεψη. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα τον Παναθηναϊκό. Ο Νιεκού Ρουγκόλ στη λεωφόρο. Καλά. Εντάξει. Πάμε γραμμουλά. Γεια σας. Ποιος είναι αυτός που την έκανε την πρόβλεψη? Ο Τζόουν. Ο Παναγιώτης. Θα κάνω... πρέπει να το βάλει τον Νιεκούρου. Όχι, ρε. Όχι, γιατί, ρε, παιδιά, αυτό είναι unfair τώρα. Κάτσε, έχετε την πιο καλή μεταγραφή 5 εκατομμύρια και δεν τη βάλετε. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Ρε. Πάμε γραμμούλα, έλα, τι, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε, γεια σου. Θα σου πω μετά. Γεια σου, Κώστα και Κώστα και Πάνος, ποιος είναι? Ναι. Ο Πάνος. Πέρα, παιδιά. Ήθελα να πω έτσι για όλο αυτό που συνέβη με το φιλικό, ναι. Για τη θύρα 7 και όλα αυτά. Εντάξει, νομίζω ότι σε ένα φιλανθρωπικό, όπως είναι αγώνα, δεν πρέπει οι φιλαθλοί να είναι τόσο άσχημα απέναντι. Εγώ το διευκρίνησα. Ο καθένας έχει την άποψή του, σεβαστή. Ναι, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έκρινε η διοίκησή του σωστό να κάνει και να στηρίξει ένα τέτοιο φιλικό παιχνίδι. Ναι, από εκεί και πέρα, ο καθένας δικαίωμά του. Απλά νομίζω ότι η θύρα 7 χάνει πολλούς πόντους με αυτό. Και το λέω από την άποψη ότι είναι ένα φιλικό. Έπεσε η γραμμή. Ξαναπάρε, φίλε, αν θέλει, σε παρακαλώ. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω από πολιτικές ιδέες, λέει ο Γιάννης Πελέκης. Εννοείται. Και δεν υπάρχει καμιά πολιτική ιδέα σε αυτό το συγκεκριμένο το θέμα. Το διευκρίνησε άλλωστε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τις δηλώσεις που έκανε. Άλλο σκοπό είχε και νομίζω ότι ήταν απόλυτα πετυχημένος και για τον τόρο που έγινε στο εξωτερικό με αυτό το φιλικό. Λοιπόν, ο Μάριος λέει: Γκότζο, το σύστημα θέλει με το ζόρι να βγάλει τον Άρη στην Ευρώπη και βλέπουμε μια εχθρική διετσία. Ποιο είναι το σύστημα, ρε φίλε? Άσε, ρε παιδιά, τώρα βλακίες τώρα. Εντάξει τώρα. Το σύστημα θέλει να βγάλει τον Άρη. Ας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, να σου πω τώρα, βρήκαμε παπά, θα ψάξουμε 5-6. Και εν πάση περιπτώσει, δεν δέχομαι ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα σύστημα απέναντι που ο αντίπαλο είναι ο Άρης. Άλλο αντίπαλο και μάθημα και ο Παναθηναϊκός. Αν υπάρχει σύστημα που για απέναντι του Παναθηναϊκού τον πα για ένα, τον Άρη, τον Βόλο, την Καστοριά και τη Λαμία, το κλείσουμε το μαγάζι. Τα λέγαμε κάποτε αυτά, τα λέγαμε για σοβαρές καταστάσεις. Τα λέγαμε για Ολυμπιακό, τα λέγαμε για ΑΕΚ. Τώρα καραδίσαμε τώρα ο Παναθηναϊκός να έχει σύστημα που τον εμποδίζει να του κόβει το δρόμο από τον Άρη και από τη Λαμία και από τον Πας Γιάννα. Λίγο σοβαρότητα, για Παναθηναϊκό μιλάμε. Μην το μικραίνουν έτσι. Καλησπέρα. Χαίρετε, κόβετε, ρε, τα ωραία. Γεια σας. Τι γίνεται? Γιώργος Πάοκ, Ολλανδία, τι κάνετε? Γεια σου, Γιώργο. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, και στον Άρη και στον Παναθηναϊκό απευθύνομαι. Ευτυχώς εγώ. Σας έβαλα από κάτω Άρης και τα ακούμε εμείς στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, γιατί τον κάνετε και δηλαδή, δεν φτάνει. Εσάς κερδίζει, εμάς μας τι λέει.
Δηλαδή βγαίνουν σήμερα στα ραδιόφωνα όλη την ημέρα, θα δείτε αυτό, να δείτε παοξίδες, οι εξυγείες, θα σας κάνουμε. Εμείς βγήκαμε να πούμε τίποτα σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Όχι ρε παιδί μου, άλλο λέω. Ό,τι λένε οι Αργιανοί. Και τι να κάνουμε εμείς τώρα σε αυτό. Τώρα μεταξύ σας δεν παίζετε. Βρε τσιπλάκα κάνω βρε χουλιαμάκα, λίγο δεν πιάνεις λίγο το χιούμορ. Ναι ρε παιδί, με αυτό λέω, πήγαινε τώρα κέρδισε τον εσύ να τελειώσει το χιούμορ. Πού, μέσα στο Βιγγελίδης. Γιατί, τι. Και κουρασμένος ο ΠΑΟΚ τώρα. Ναι, ναι, αυτά τώρα δεν μετράνε τώρα, κουρασμένος. Α, ναι, παίζουμε και μετά τη Μαρσέη. Ναι, αυτό το ξέχασατε. Ξέρεις, εμείς είμαστε εντελώς τώρα στον κόσμο της Μαρσέη, ας πούμε, και έχουμε ξεχάσει που δεν ελληνικές υποχρεώσεις. Λογικό, δεν είναι. Ναι, πες μου. Εντάξει, και πριν το πρώτο μάτς τη Μαρσέη είχες κάνει... Είχες και... Όχι, πότε την ΑΕΚ την κέρδισε, όχι την προηγούμενη εβδομάδα, λάθος. Τέλος πάντων, εντάξει, μωρέ, τώρα λογικά έχεις το μυαλό σου τη Μαρσέη, αφού είσαι εξασφαλισμένος. Αλλά δεν νομίζω ότι με τον Άρη θα το αφήσεις τώρα και να... Όχι βέβαια. Σε καμία περίπτωση. Δεν, δηλαδή, με αυτούς δεν αφήνεται τίποτα, γιατί είναι από τη φύση τους εκδυτικοί προς εμάς, βρέξει, χιονίσει. Οπότε και εμείς κατά κάποιο τρόπο πρέπει να το δούμε το ίδιο. Δεν νομίζω ότι δηλαδή ο Λουτσέσκου θα πάει με δεύτερη ομάδα μες στον Άρη. Άσχετα αν μετά ακολουθεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το κύπελο, είναι σε διαβολοεβδομάδα. Πέμπτη, ναι. Κυριακή, Πέμπτη είναι, για εμάς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και δεν ξέρω πώς θα βγει το rotation πραγματικά. Δηλαδή πέρα από την πλάκα τώρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σας πω κάτι, ειλικρινά σας λέω. Ας περάσω τη Μαρσέη και ας χάσω και από τον Άρη και από τον Ολυμπιακό. Αυτό σου είπε, προφανώς έτσι είναι. Ναι. Ούτε με ενδιαφέρει μετά. Ας χάσω και από τον Άρη και τον Ολυμπιακό. Δηλαδή επικεντρώνομαι μετά στα ημιτελικά του Conference Link. Και ας το κύπελο να το πάρει κάποιος άλλος. Δηλαδή, όχι ότι το παίζω τώρα αφιψηλού, είναι εκ των πραγμάτων, έτσι θα είναι, ας πούμε. Δηλαδή ο κάθε οργανισμός, η κάθε ομάδα έτσι θα λειτουργούσε, πιστεύω. Εφόσον είχε αυτή την δυνατότητα. Εσείς πώς το βλέπετε, για να κλείσω, για να μην σας κρατάω τη γραμμή, πώς το βλέπετε το παιχνίδι για την Πέμπτη, τι φίλοι να έχετε. Έχει πολλές πιθανότητες. Ο ΠΑΟΚ θα δούμε. Εγώ νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες. Εγώ πιστεύω ότι έχει το πάνω χέρι. Το πάνω χέρι, εντάξει, το πάνω χέρι δεν το έχει, αλλά νομίζω ότι πιθανό. Ότι έχει, ότι μπορεί, ότι έχει πιθανότητα. Άμα δηλαδή έχει την προσέγγιση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο στη Γαλλία, αυτή να την έχει όμως σε όλο το μάτς, τότε ναι, μπορεί να το κάνει. Σ' άκουσα και χθες, Γκότζο, και μου αρέσει ο αφοπλιστικός τρόπος που πιστεύει σε κάτι, δηλαδή το ένστικτό σου, χωρίς αλλά, χωρίς μεν, χωρίς δε. Θα περάσει, τέλος. Πιστεύεις το ένστικτό σου. Και εγώ το ίδιο ακριβώς έτσι κάνω. Να ρωτήσω κάτι, επειδή άκουσα κάτι πριν. Και πραγματικά δεν το γνωρίζω. Τι έκανε ο Σαββίδης, παιδιά. Δεν γνωρίζω. Τι έκανε, έκανε τίποτα, έδωσε στον Πούτιν βοήθεια. Εδώ, Γκότζο. Όχι στον Πούτιν, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ εκεί στο τέτοιο, του έδωσε 14 ηλεκτροκίνητα μανάκια. Αυτοί που πολεμάνε του Ουκρανούς. Αυτοί που του πολεμάνε η Ουκρανία το 14 και τώρα πολεμάνε μαζί με του Ρώσου αυτοί του Ουκρανούς. Αυτοί και βγήκε αυτό και έκανε δημόσια ευχαριστήρια στο Σαββίδη και λοιπά και τα βανάκια αυτά γράφουν Ελλάδα-Ρωσία. Είναι Έλληνες αυτοί που τους δόρισε ή οι Ρώσοι? Αυτοί είναι οι Ρωσόφωνοι και Έλληνες, γιατί ζουν και Έλληνες εκεί της περιοχής του Ντόνιετσκ. Είναι αυτές οι δύο περιοχές, Ντόνιετσκ και το Ντομπάς που λέμε. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί αν δόρισε σε Έλληνες, δεν με ενδιαφέρει αν είναι Ουκρανοί ή Ρώσοι. Αρκεί να είναι Έλληνες. Όχι σε Έλληνες. Στον Ντομπάς. Τέλος πάντων, Έλληνες ομογενείς. Όχι ομογενείς, στον Ντομπάς. Έχει οι Ρωσόφωνοι βασικά. Πέρα και υπάρχουν και πολλοί Έλληνες. Δηλαδή, πραγματικά δεν γνωρίζω. Δεν κάνω τώρα αυτό το δωρεάν. Όχι, ναι, αυτό σου λέω. Τι δόρισε? 14 ή 16 ηλεκτροκίνητα βανάκια μεταφορός προσωπικού. Τα οποία γράφουν πάνω Ρωσία-Ελλάδα. Α, όχι όπλα και τέτοια. Όχι, ρε, τι όπλα, ρε. Έγινε. Λοιπόν, Γιώργο, έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλή στον άλλο τον Γιώργο που λέει κλείσε τον σε άλλο ραδιόφωνο, βρίζει τον Ολυμπιακό. Δεν κλείνουμε κανέναν, Γιώργο, εδώ πέρα. Αν έχει ανάρμοση συμπεριφορά εδώ, τότε θα το συζητήσουμε. Τι κάνει σε άλλο ραδιόφωνο. Ο Κώστας όλα τα ραδιόφωνα όλη τη μέρα. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά. Τώρα εσύ, στρατή που στέλνει αυτό το μήνυμα, είναι αστείο. Βάζουμε τα γέλια. Αλλά πες μου τι ομάδα είσαι και θα σου απαντήσω. Αν είσαι ΑΕΚ ή Παναθηναϊκός και θα σου απαντήσω. Αμετά το. Μετά τις διαφημίσεις χαιρετώ. Αντώνης Πέφες από Γερμανία. Μια ερώτηση: είναι νόμιμο αυτό που ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε χθες? Αυτό εδώ στη Γερμανία δεν υπάρχει. Ναι, αφού
Το ζήτησε και το δικαιού του να αναβληθεί το παιχνίδι για να είναι ξεκούραστο για το παιχνίδι με την Πέμπτη. Λοιπόν, έχουμε διαλυματάκι. Μα Αντώνη από την Πρέβεζα. Για πάμε στο διαλυματάκι. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο τη σημερινή εκπομπή. Ποιο ήταν ο αειδό αυτό που ακούγαμε? Ποιο ήταν ο Οικονομόπουλο? Οικονομόπουλο. Έχουμε εδώ Οικονομόπουλο. Α, η Ελένη τα κάνει όλα, τώρα κατάλαβα. Γιατί δεν μπαίνει Βέρτη εδώ. Λοιπόν, Νίκο Δεντρινέ, έρχομαι στο Κοέ να ακούσω λίγο μουσική σοβαρή για εδώ πέρα, όπω βλέπει. Ναι, έχει δίκιο. Ναι. Λοιπόν, 2-10-67-25-7-30 το τηλέφωνο επικοινωνίας, μηνυματάκια πολλά. Μιχάλης, πάνω πιστεύεις, λέει, και παίξεις επίπεδου να έρθουν στην ΑΕΚ, δεν θα καούν και θα τους απαξιώσουμε και αυτούς όπως και την προηγούμενη, όπως Μπογέ, Λιβάγια, Μπακασέτας, Λαμπρόπουλος. Μήπως υπάρχει κάτι άρρωστο διοικητικά και γύρω του ο Μελισανίδης? Σίγουρα το περιβάλλον δεν είναι καλό, φίλε. Να το διαβάσω αυτό το μήνυμα που έχει στείλει ο Παντελής ο Φρυγανιώτης. Διάβασε το, ξέρω εγώ τώρα. Για κοίταξε το. Κοίταξε. Και πες μου, δεν με προκαλεί να το διαβάσω? Ναι, ναι, διάβασε το. Διάβασε τώρα. Λοιπόν, το διαβάζω. Παιδιά, το να βγάζετε τον κότσο από το σπίτι είναι το ίδιο με το να ξαπλώνει ο Μέση στο τείχος. Ένα τρόνο στο στούντιο τώρα. Έτσι. Μ' άρεσε αυτό το να ξαπλώνει. Ναι, ρε παιδιά. Το Μέση. Είσαι ο Μέση, δηλαδή. Είσαι... Όταν ξαπλώνει πίσω, πίσω από το τείχο. Ναι, είμαι το τείχο, δεν πρέπει να είμαι όρθιο στο τείχο, εγώ. 2-10-67-25-7-30. Σαμό, βάλε και λίγο Παντέλο. Νίκο 7 περισσό. Εντάξει, ρε Νικόλα, δεν τα κανονίζω εγώ να ξέρετε τη μουσική. Έχουμε γραμμή. Άλλοι, αλλά τέλο πάντων. Για πάμε στο φίλο εδώ που περιμένει. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Βαγγέλης Αϊτζής. Γεια σου, Βαγγέλη. Λοιπόν, πάνω, κανένα νέο για προπονητή, τι έχουμε? Δεν έχω, φίλε, να σου πω κάτι νεότερο. Η αλήθεια είναι. Δεν έχεις. Σήμερα, τώρα και χθες δεν έχω ψαχτεί ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι κάτι... Δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή. Όταν πάντως έχω, το γράφω. Δεν το κρατάω κρυφό, αλλά... Αυτοί που κάνουν τα κουμάντα ψάχνουν για προπονητή, έτσι, γιατί αυτά τα πράγματα που βλέπουμε τώρα. Με ο Φριζόπουλο και αυτά τα πράγματα είναι να γελάει ο κόσμος, πιστεύω εγώ. Δεν είναι τώρα. Σέντρες με τον Μπάουκ, σέντρες εχθές. Μπορείς να με εξηγήσεις γιατί έκανε αυτή την αλλαγή και έβγαλε το Μοχαμαντή και έβγαλε το Χατζησαφή εχθές? Καλά, ο Μοχαμαντή ήταν τραγικός, έτσι. Τραγικός. Ναι. Τραγικός. Τραγικός. Όλοι τραγικοί είναι. Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις 11 αλλαγές. Ο μόνος που δεν ήταν τραγικός χθες ήταν ο Ρώτα. Ο Ρώτα, εγώ το παιδάκι το παλικαράκι, αυτό και να είναι καλά. Και όλοι να είναι καλά οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Όλοι να είναι καλά. Αυτό το παλικαράκι με την τεχνική που το είδα, εγώ το λέω από πολύ καιρό και τα λοιπά. Είναι πολύ καλός ο παίκτης. Αυτός, να ξέρεις, δουλεύει πολύ. Έχει όρεξη να θέλει να βελτιωθεί. Και γενικότερα είναι εκτός του όλου κακού κλίματος που επικρατεί και κοιτάει μόνο τη δουλειά του και πραγματικά μπράβο του και του βγαίνει. Μπράβο του, ναι, ναι. Σε καλό. Και πάνω έχει και φράσος ο πιτσιρικάς, να πούμε. Ναι. Έχει φράσος. Βέβαια, το να είναι ο Ρώτα ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ, κάτι δείχνει. Έχει πολύ φράσος. Με έχει απογοητεύσει ο Λιβάη, ας πούμε. Παλιός ΑΕΚ, εγώ έχω πανηγυρίσει πρωταθλήματα με 7 στον Πανιόνιο, 8 στην Ξάνθη και τέτοια. Και τώρα δεν μπορούμε, ρε αδερφέ, να σχοράρουμε, ρε, μπροστά. Εντάξει, ο Λιβάη δεν είναι τόσο απογοητευτικός όσο οι άλλοι. Δεν έχει την εξέλιξη πάνω μου, δεν έχει την εξέλιξη. Εσύ δεν γύρεται σε αυτή την ομάδα, σου λέω, να εξελιχθεί κανείς και να δείξει. Αν δηλαδή τώρα τον Λιβάη τον έπαιρνε στην αρχή της χρονιάς και τον έβαζε στον Ολυμπιακό, που το κλίμα είναι πολύ διαφορετικό, θα βγάζε μάτια. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τον Ονιεκούρ τον έχει μια χαψάτα, δεν το συζητάμε. Θα βγάζε μάτια. Μάτια, ναι. Αυτός ο Άμραμπατ, από τα Χριστούγεννα το γράφω και καμιά φορά που μιλάμε εκεί στο Ένωση και Δία να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό, να μην μπορεί να κάνει μια σωστή πάσα, να κάνει μια ουσιώδη κίνηση στο γήπεδο. Το είναι πολύ επερεκτιμημένοι αυτοί οι παίκτες πάνω. Και ο Σούπερ και ο Άμραμπατ. Ναι, εσύ, απλά ξέρεις κάτι, μην το εστιάζεις σε κανένα 2-3 καλούς που έχεις, γιατί από το κέντρο και πίσω είναι όλοι για να φεύγουν. Καλά, άστο. Τα ξαναζεσταμένα λόγια που είπε ο πρόεδρος, να με την άλλη φορά πέρυσι, που μας έλεγε εκεί πέρα στα σπάντα. Τι πράγμα είναι αυτά, ρε, τα ξαναζεσταμένα λάδια. Χάλι. Φέτος είναι χάλι μαύρο ο Βράνιες. Κάνουνε high five με τον Τζαβέλα στη μικρή περιοχή μετά από λάθη που κάνουνε high five. Ο Τσιντότας. Έφυγε ο Στάνκοβιτς. Από τη μέρα που βγήκε ο Στάνκοβιτς τραυματίας, έχουμε φάει την καρπαζά της αρκούδα. Απλά το θέμα είναι ότι έχει γίνει ανέκδοτο και η κατάσταση με τον Στάνκοβιτς και τους τραυματισμούς, έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, ο Στάνκοβιτς είναι ο καλύτερος για μένα. Αλλά πέρυσι διαβάζαμε κάθε λίγο και λιγάκι αγωνία για τον Τζιγκρίσκι και τώρα διαβάζουμε αγωνία για τον Στάνκοβιτς. Φέτος ο Ουκρανός στον Ιωνικό έχει τραυματιστεί καθόλου, να είναι γερός. Νομίζω όχι.
Τι γίνεται, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, είμαι πολύ απογοητευμένος, Παναγιώτη σου, είμαι παλιός που αεξής, έχω φάει τη Φιλαδέλφια, αν και δεν είμαι από Αθήνα, δεν σας παίρνω από Αθήνα, ναι. Έχω φάει τη Φιλαδέλφια με το κουτάλι. Και αυτό το πράγμα φέτος δηλαδή με έχει βγάλει σαν τα ρούχα μου. Τι να σου πω, ρε φίλε, ελπίζω να είναι η τελευταία χρονιά που θα είναι αυτό το χάλι. Όλο κάθε χρόνο αυτό λέμε, ρε Παναγιώτη, και δεν κερδάει το χειλάκι μας ποτέ. Τι να πω, λοιπόν, χάρη. Να σε καλά, φίλε. Καλό σας μεσημέρι. Επίσης. Ο Wise Game λέει: Γκότζο, ζούμε στα Ερτζιανά. Να σε ακούμε, δώστε τρία ώρε εκπομπή στον Γκότζο. Λες και φίλων Γκότζου. Τρεις ώρες εκπομπέ, τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, δύο διαδικτυακούς. Πού αλλού να εκπέψει ο άνθρωπος? Πού αλλού να εκπέψει ο Ερμός? 6 με 7 το απόγευμα στον Αλφα, παιδιά. Λοιπόν. Για πάμε, 2-10-67-25-7-30. Η Έλλη Καλαμή είναι στα κουμπάκια. Έλλη Φαρδαμή, ρε. Φαρδαμή, συγγνώμη. Εντάξει, παιδιά. Η Ελένη Ανδικοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Χρήστος Περβελιάδος που εμφανίζεται σαν φάντασμα από πίσω μου και με τρομάζει. Σε τρόμαξε ο Χρήστος. Ναι, άμα τον βλέπω. Άμα τον βλέπω. Θα νομίζει ο κόσμος ότι είναι κανένα. Κύριε Σαμοθράκη, ο Ρόνι Λόπεζ δεν αξίζει άλλη μια ευκαιρία στο σαν αλλαγή? Ναι, αξίζει. Αλλά. Και αυτός μπαίνει, ρε Γιώργο, δηλαδή προχθές έδειξε διάθεση, είχε τρεξίματα, αλλά δεν είχε στηρίγματα. Γιατί έπεσε στον μέτρη Ολυμπιακού του δεύτερου ημιχρόνου. Άμα έπεσε στο πρώτο μαζί με Φορτούν και Βαλμπονά, ίσως να έδειχνε καλύτερα πράγματα. Αξίζει, αλλά τι να σου πω τώρα, εγώ αυτό που έβλεπα, εμένα μου αρέσει πολύ, έτσι, και γενικά όλοι οι αριστεροπόδαροι. Αυτό που έβλεπα στη Σεβίλη, δεν τον βλέπω εδώ πέρα. Τώρα τι να σου πω, δεν είναι τρελός και ο προπονητής να μην τον βάζει. Λοιπόν, πάνω τον Γαλανόπουλο θα το δούμε. Νομίζω στη τελευταία μάτση θα παίξει λίγο ο Αντρέας. Τώρα να μπει και ο Κώστας τώρα μετά από όλη αυτή τη διαδικασία που έχει περάσει να μπει σε αυτό το. Να παίξει, όχι. Τώρα να ήταν τελευταίο μάτς της χρονιάς, να είχες περάσει, να είχες σίγουρη την Ευρώπη και να τον έβαζε για λίγο. Οκ. Αλλά δεν νομίζω. Ο Βαγγέλης λέει. Ναι, καλησπέρα. Ζητάμε συγγνώμη. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τις γραμμές, θα το διορθώσουμε. Καλησπέρα, κύριε Σαμό. Με αυτή τη βασανισμένη ψυχή, τον Πέπε που έχει πάει δανεικός, τι γίνεται? Το υπόλοιπο δεν το διαβάζω, γιατί όπως καταλαβαίνεις, να είμαστε λίγο σοβαροί, έτσι, Βαγγελάκη. Στέλνετε σοβαρά μηνύματα. Να σου απαντήσω για το πρώτο κομμάτι, ότι κάνει μια καλή χρονιά εκεί που έχει πάει στην Πορτογαλία. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει, θα δείξει το καλοκαίρι, τι θα αποφασίσει ο Μαρτίνς σχετικά με τους δανεικούς, γιατί δεν είναι μόνο Πέπε, έτσι, είναι και άλλοι. 2-10-67-25-7-30, θα με σκάσετε με αυτά τα μηνύματα που λέω. Θα σκάσουμε σιγά. Μα εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, ήμαρτον, ξέρω εγώ τώρα τι να πω δευτεριάτικα. Τι σου λένε, ρε παιδάκι. Καλησπέρα, γεια σας. Και εκεί να σε προσέξω λίγο. Γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε όλους. Γιώργος από Κορυδαλό. Γεια σου, Γιώργο. Δυστυχώς από το χειρότερο Σαββατοκύριακο της ζωής μου ήταν αυτό. Γιατί? Ξεκινάμε από το Σάββατο που έχασε η ομάδα μου η Λαμία. Α. Όχι, έχασε Πανουλευθρία δηλαδή. Mm-hmm. Και δυστυχώς βάλαμε φωτιά στα play out. Είναι εκεί ο κύριος Γκότζος. Έτσι όπως το ξεκίνησε το χειρότερο Σαββατοκύριακο της ζωής σου, φοβηθήκαμε. Εγώ έτσι όπως το είπες. Εντάξει. Γιατί ακολούθησε και η ΑΕΚ μετά γι' αυτό. Εντάξει, αλλά νομίζαμε ότι είπαθες κάτι. Όχι. Υγεία και τέτοια. Ναι. Κωστά. Πες ότι τα προγνωστικά σου, τον κύριο Γκότζο. Ο Απόλλωνας άμα συνεχίσει έτσι θα την κάνει τη ζημιά. Τη βλέπω πολύ κλαταρισμένη τη Λαμία. Πολύ κλαταρισμένη, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ίσως πιστέψαμε στο κύπελο, Κώστα, ότι... Δεν ξέρω, αλλά ρε παιδί μου είχε άλλη εικόνα με όλη τη χρονιά. Ξαφνικά σαν να έγινε κάτι και να κλάταρε εντελώς. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι σε καλή κατάσταση τώρα, όχι. Όχι. Κώστα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πολύ δύσκολα είναι. Και το παιχνίδι μέσα στον Απόλλωνα. Καλά, άμα κερδίσει τον Ιωνικό. Ναι, μετά είναι σημαντικό. Δεν πείθει η εικόνα της ομάδας. Δεν πείθει ότι μπορεί να το κάνει. Ναι. Μόνο άμα τους πετύχει εντελώς αδιάφορους και. Μάλιστα. Τώρα για την ΑΕΚ, τι να πω. Ξεκινάμε με τον τερματοφύλακα. Τι να πω με τον Τζιντότα. Δυστυχώς δεν βλέπω προκοπή με τερματοφύλακα. Και σέντερφορ, ποιος παίζει στην ΑΕΚ? Μπορεί να μπει κάποιος. Ποιος παίζει σέντερφορ? Θεωρητικά ο Αραούχο. Αλλά είναι τόσο μακριά από το κουτί που δεν παίζει κανείς. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή
Ο Αραούχο δεν μπορεί να πει μέσα στην περιοχή, συνέχεια από τα πλάγια. Πολύ, πολύ έξω. Πολύ έξω. Δηλαδή, τι να πω, τι να πω. Ρε Πάνο, γιατί παίζει εκεί, αλήθεια. Γιατί είναι ο μόνος που τρέχει, που προσπαθεί έτσι να δείχνει ότι παλεύει και κάθεται και προσπαθεί να βγει έξω από την περιοχή, να παίρνει την μπάλα. Εντάξει, δεν του περνάνε και μπαλιές, δεν έχει και κανένα παίχτη. Μα λέει αυτό σου λέω, μα εκεί που παίζει είναι πάνω στον Άμπραμπατ, πάνω στον Τζούπερ, πάνω στους άλλους. Εντάξει, δεν παίζει όμως και. Ρε παιδί μου, και ο Άμπραμπατ είναι πολύ ατομιστής. Δηλαδή δεν περνάει καμιά κάθετη μπάλια προς τον Αραούχο να πει ότι. Τίποτα, πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον ουσιαστικά αυτό. Ναι, πραγματικά αυτό. Δηλαδή εντάξει, και να την κάνει την ενέργεια ο Ραούχο που την κάνει, μετά όταν λείπει αυτό μέσα δεν είναι κανένα άλλο. Όχι, όχι, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν έχει δοκιμάσει τίποτα, ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό. Δεν έχει δοκιμάσει ούτε δύο επιθετικούς μαζί, δεν έχει δοκιμάσει ούτε τρία χαφ, τίποτα. Αυτό το 4-2-3-1, με αυτό πάμε να πεθάνουμε μέχρι το τέλος. Λοιπόν, έγινε φίλε, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πω κάτι σημαντικό τώρα. Η ΕΤΕΚΑ, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των καυσίμων, είναι δίπλα μας σε κάθε ανάγκη μας και με το υγραέριο κίνησης. Το υγραέριο κίνησης είναι η σύγχρονη οικονομική και οικολογική λύση καυσίμου για την καθημερινή σας μετακίνηση. Η νέα εποχή ΕΤΕΚΑ είναι εδώ. Λοιπόν, Κώστα, ο Ριών Παπαδάκης σε ρωτάει αν ξέρουν πότε θα βγουν τα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τον τέρμι τον Ολυμπιακό, αν ξέρεις. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα Δευτέρα, ε. Ναι, Δευτέρα είναι ακόμα. Συνήθως θα κυκλοφορούν Τετάρτη πρωί. Πάντως, ρε φίλε, πρέπει να κάνετε sold out τώρα. Ναι. Εάν δεν κάνεις και τώρα sold out, πότε θα κάνεις? Τώρα θα κάνουμε. Για να δούμε. Τι? Για να σε δω. Ο Δημήτρης λέει: καλό μεσημέρι, παλικάρια. Ευχαριστούμε για την ψυχοθεραπεία. Να είσαι καλά, Δημήτρη, εμάς να δούμε. Ναι, αυτό πήγα να πω. Μέσα από το στόμα μου το πήρες. Ναι, ρε φίλε, τη δικιά μου, αυτή δεν τη σκέφτεσαι, δηλαδή τη θεραπεία, τη δικιά μου. Τι θες, θεραπεία θέλω εγώ. Ο Ιάσονας λέει: το πρόβλημα της ΑΕΚ δεν είναι οι προπονητές και οι παίκτες, αλλά ότι ως οργανισμός διοίκηση είναι η επιτομή του ποδοσφαιρικού αναχρονισμού και παλαιοπαραγωντισμού. 2-10-67-25-7-30 είναι το τηλέφωνο. Έχουμε ακόμα 10 λεπτάκια, 10-12 λεπτάκια για όποιον θέλει να μας τρελάνει λίγο ακόμα. Και το Viber του σταθμού 693-049-1049 για κανένα σοβαρό μήνυμα, Κωστά. Σοβαρό, ναι. Σοβαρό. Ας αφήσουν τα άλλα για αύριο. Να δω ποια μέρα θα κάτσω εγώ σπίτι μου. Για να ασχοληθείς. Κάτσε αύριο, ρε φίλε. Κάτσε. Θα δούμε. Να το συμφωνήσουμε εγώ τώρα. Εγώ σου λέω. Εντάξει, κάποια μέρα. Αν είναι να ξεκουραστεί, θα έρθω και αύριο και μετά. Όχι, να έχω κάτι να κάνω, ρε φίλε, για να κάτσω σπίτι μου. Δηλαδή, τι εννοεί να έχει κάτι να κάνει. Θα έχει, θα βγει τηλεφωνικά στην εκπομπή. Άλλο λέω. Για να μην έρθω, να έχω κάτι να κάνω. Κατάλαβε. Και τι θε, να στάξουμε και τέτοιο για να καθίσει. Θα έχει εδώ τον Κότζο. Θα του δούμε και. Θα σου διαβάζει όλα τα προκλητικά μηνύματα γιατί τον έχει καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχουν προκλητικά μηνύματα, υπάρχουν προκλητικοί. Προκλητικά μυαλά, ε. Ναι, προκλητικά μυαλά υπάρχουν. Ο φίλος ο Σταύρος λέει με το Γκάρι Ροντρίγκες τι γίνεται. Με το Γκάρι Ροντρίγκες θα δείξει. Με τον Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμος, φίλε. Ίσως για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη, υπενθυμίζω, τη Μεγάλη Πέμπτη, είναι το πρώτο από τα δύο παιχνίδια κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ. Έτσι στην Τούμπα και θα δούμε πότε θα γίνει η ρεβάνση. Τα 12 Ευαγγέλια είστε. Ναι. Ο Χρήστος που λέει να προτείνεται κανένα καλό ταβερνάκι, ο Κότζος θα τα κάνει αυτά. Αλλά δεν ξέρω, τα κάνει. Οδηγός. Τα κάνει φορείς. Στην περιοχή, ρε παιδιά, έτσι δεν μπορούμε. Πες και μια καλά τώρα, έχει δίκιο. Πες και καμιά περιοχή να ξέρει που να σε στείλει κοντά. Είδες. Γιατί φροντίζει και για να μην πληρώσει πολύ βενζίνη. Λοιπόν, Νίκο Καραλή, καλά τα λες λογικά και σοφιστική, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο μυαλό σας εμείς να ξέρουμε γιατί βάζετε μόνο. Μητσοτάκη σποτ σε εμάς περνάει μια εμπάθεια στο Μίτσο. Καλησπέρα από Μανχάιμ. Σοβαρό μήνυμα. Ναι, ρε Νίκο, εντάξει, Νίκο. Λοιπόν, όχι, ρε, δεν έχουμε εμπάθεια. Ο Χρήστος ο Θεός λέει στην Αθήνα. Λέει να προτείνει κανένα ταβέρνα. Στην Αθήνα. Καλό. Καλησπέρα σας. Στο μπάσκετ, πώς βλέπετε, Ολυμπιακός είμαι. Ο Αναστάσης Νικολάου Αντωνάκης. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε και πιο. Να ρωτήσει καλύτερα μετά. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Κουκαλίδης που είναι ο μέτρο ειδικό που ξέρει. Ο Κουκαλίδης θα σου πει για το μπάσκετ απόγευμα. Ναι, γιατί. Καλά, εντάξει. Έλα ρε. Τι θες να πεις, ξέρεις από μπάσκετ καλύτερα από τον Γιώργο ή εγώ? Φυσικά ξέρω καλύτερα. Τι, το τελευταίο μάτς που έχεις δει ήταν με Ντομινίκ Βίλκινς στον Παναθηναϊκό. Καλά, ξέρω καλύτερα μπάσκετ τον Κουγκαλίδη. Καλά, σε χειρίζεται καλά ο Πάνος, έτσι για να μάθεις. Πού το έμαθα ο Κουγκαλίδη στον μπάσκετ, το μάθω κι εγώ. Όχι, ξέρει, άστο. Ξέρει. Ναι, ξέρει. Μπάσκετ ξέρει. Άρε. Θύματα σα έχει ψήσει ότι ξέρει. Τι να μα έχει ψήσει, ακούμε και βλέπουμε, ρε φίλε. Βλέπουμε τι γίνεται.
Τι να μας ψήσει δηλαδή. Πέτυχα Γιώργο Κουγκαλίδη να κάνει περιγραφή το Σάββατο στην Γλυφάδα. Το άγιο παιδί σε μπάσκετ με αμαξίδιο και μπράβο του. Θέλει να το φάει. Που ανέβηκε έξω. Σαμό, η θεραπεία σου για μένα είναι 15 μέρες σε ένα νησί με τον Ουστομανολάκη. Είμαι τώρα, Τζίμι. Ωραία θεραπεία βρήκε. Δηλαδή, πατρελαθώ, θα με τρελαθώ. Καλύτερα να μείνω εδώ. Ωραία θεραπεία βρήκε αυτό. Δηλαδή, τώρα αυτό για να, αυτό για να στο πει Κώστα δεν ξέρω. Είναι λίγο. Ρε φίλε, τι είναι, δηλαδή από πού και ω πού. Τι να κάνω με τον Ουστομανολάκη. Και σε νησί κιόλα. Θα βουτήξω στη θάλασσα μέσα. Ναι, ενώ σε βουνό κάτι θα βρίσκατε. Έχουμε γραμμούλα. Έχουμε. Για πάμε, παιδιά. Λέμε, μην πω τι λέμε και περιμένει ο άνθρωπος. Έλα, καλησπέρα. Με έχετε στήσει στη γωνία. Αυτά είναι. Ξέρανε ποιος είσαι γι' αυτό, Μάκη. Να έρθει η... Δηλαδή, ολοκληρώθηκε η Δευτέρα. Το μαρτυρά, εγώ, η Μάκη, Δευτέρα μου ολοκληρώθηκε. Ξέρανε ποιος είσαι, γι' αυτό σε στήσαν έτσι. Το καταλαβαίνω, Κώστα. Πάμε. Χρειάζεται να κάνω επέξω. Κρυβόμαστε. Έλα, πάμε. Λοιπόν, πρώτα στα σοβαρά. Πρώτα στα σοβαρά. Όταν υπάρξει κάποιος κενός χρόνος, θέλω να βάλετε της Γερακίνας Γιος. Ναι. Πού λοιπόν κολλάει αυτό, ρε. Του αρέσει, ναι, σαν τραγούδι. Αυτό, αυτό. Α, αυτό, εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Με εκπροσωπεί ή εγώ το εκπροσωπώ το τραγούδι αυτό απόλυτα. Λοιπόν, έτσι. Όταν δοθεί ευκαιρία, κάντε μου τη χάρη αυτή. Πάμε παρακάτω τώρα για να φτιάξω τη ημέρα του κυρίου Σαμοθράκη. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου μαζί του για να μην του τη φτιάξω τη μέρα. Πάω στο εντάξει, στο... με τον Ολυμπιακό ασχολείωσε, όχι με τον Σαμοθράκη. Λοιπόν, θα ασχοληθώ όμως με φύλαθλο του Ολυμπιακού, ο οποίος, επειδή είχα εγώ καταναλώσει τις δύο μέρες που δικαιούμαι, βγήκε κάποια άντε πάλι μέρα. Τώρα, άντε πάλι. Άκου. Ρε μπορείς να βγεις μια φορά και να πεις την άποψή σου, έστω και για τον Μπουχαλάκη, και να μην ασχοληθείς με κάποιον άλλον, ε. Αυτός γιατί ασχολήθηκε μαζί μου. Ωραία, ωραία. Και πού θα πάει αυτό, μπορείς να μου πεις, ρε φίλε. Με εσύ τον άφησες και λες γι' αυτό του απάντησα του Μάκη έτσι. Μα, για ποιο πράγμα λες, γιατί δεν θυμάμαι. Άσε με λοιπόν να τα ακούσεις. Τότε άντε πες, άντε να τελειώνουμε. Λοιπόν, άντε, να δούμε. Βγήκε, είμαστε στο 22 τώρα, ναι. Και λέει πριν 7 χρόνια, ναι. Ότι εγώ ήθελα να διώξω το σπανούλι με τις κλωτσιές. Ναι. Σε μένα δεν υπάρχει υποθεί αυτό το πράγμα. Πώς δεν το έγινε. Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό. Σε παρακαλώ πολύ. Ναι, πότε έγινε, ρε, πες μου, ποια μέρα έγινε. Η Πέμπτη Παρασκευή ήταν. Ναι. Έγινε, είμαι μάρτυρας. Είμαι μάρτυρας. Να το τηλελώσουν και οι δύο. Εντάξει. Μην λοιπόν, Μάκη, κάνε μια παύση. Μάκη, κάνε μια παύση, γιατί έχουμε το ρεπορτάζ που προέρχει και έχουμε στη γραμμή τον Μάνο τον Τζαλγατίδη. Μάνο, κάτι θα για το γουρ. Καλησπέρα, Μάνο. Ο παδούς της Μαρσίκ πρέπει να είναι για να κάτσε να δω. Γεια σου, Μάνο. Γεια σου, Μάνο. Η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βάζουν μπλόκο στην ξενοδοχομό των οπαδών της Μαρσίκ για το παιχνίδι με τον Πάο την Πέμπτη. Η Γενική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης κατέθεσε το αίτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος το μετέφερε στην ΟΕΦΑ και στην κύριο Μαρκέτη ότι ο παλιός μας δεν είναι ευπρόσδεκτη στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Η οποία ΟΕΦΑ συνεδριάζει σήμερα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Για αυτό το θέμα. Συνεδριάζει σήμερα, λογικά, κάτσε το απόγευμα το βράδυ θα έχουμε την απόφαση. Στο ΟΕΦΑ που λογικά θα είναι ότι δεν θα έχουν και αυτό για το τυπικό. Αυτό που τέθηκε ως αίτημα της ελληνικής πλευράς στην ΟΕΦΑ, ο κύριος Παλιός δεν έχει σχέση με αυτό, είναι ότι είναι επικίνδυνο να έχουν εδώ οι οπαδοί της μας. Διότι ελευθερία και εκείνο θα δούμε και τα μένα επεισόδια όπως ήταν στη Μασσαλία. Γιατί δεν τα δείτε τα παιδιά. Έλα, το απολύτω, Κώστα, το απολύτως λογικό είναι να μην μπορεί να εγγυηθεί και η ελληνική αστυνομία τώρα την ασφάλειά τους και το απολύτως λογικό είναι να μην ταξιδέψουν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα, έτσι ούτε να κάνουμε πλάκα. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι γιατί μετά δεν θα γελάμε. Αναμενόμενο, λέω, την πρώτη μέρα. Αναμενόμενο ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει καλά κάνει ο Μάνος και μας μεταφέρει το επίσημο. Είδηση, ναι. Η θύρα, αυτή η θύρα που έχουν στους φιλοξενούμενους θα μείνει καινή. Αν δεν έρθουν. Όχι, αν δεν έρθουν θα πουλήσουν εισιτήρια. Θα πουλήσουν εισιτήρια και έτσι. Ουσιαστικά οι επίσημοι τη Μάση που φιλοξενούν και σε σφίτια του θα διέπει. Μάλιστα. Εντάξει, Μάνο. Ωραία, Μάνο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. Να είσαι καλά, ακούσαμε λοιπόν την είδηση που ήταν και το αναμενόμενο, αλλά ρε, νομίζω... Τι κάνουμε για να κόψουμε το Μάκη, ρε, μέχρι και Θεσσαλονίκη βγάλαμε ξαφνικά. Είναι και σωστό. Λοιπόν, δεν είχα σκοπό. Ολοκλήρωσε. Εάν Μάκη δεν συμφωνούσες, Κώστα, εσύ, ναι, δεν θα με πείραζε μα την Παναγία καθόλου, ναι,
το τι θα έλεγε ο ακροατής. Ναι. Αλλά επειδή συμφώνησε, εγώ βγαίνει τώρα. Συμφώνησε ναι. σε ό,τι έλεγε που δεν ήταν και η. Εντάξει, συμφωνώ λοιπόν και μαζί σου γιατί λες για να είμαστε πατσί. Ορίστε, είσαι εντάξει δεν τώρα. Είσαι ικανοποιημένο τώρα. Τώρα με ειρωνεύεσαι. Δεν σε ειρωνεύω, αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Συμφωνώ, τι θες να πεις. Ό,τι πεις, συμφωνώ. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Δεν σε ειρωνεύομαι σου. Να ξέρεις κάτι, εγώ δεν ειρωνεύομαι και δεν θα ειρωνευτώ ποτέ κανέναν. Εντάξει. Μπορεί να κάνουμε, μπορεί να κάνουμε πλακίτσα, μπορεί να κάνουμε πλακίτσα, αλλά ειρωνία ποτέ από μένα δεν το θα το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος τα είπε και είχε και τους δύο μάρτυρες εκεί. Ναι. Νομίζω είδες ότι εγώ δεν ήμουν. Είδες ότι δεν είσαι. Αυτό πήγα να πω. Ο Πάνος δεν ήταν εδώ. Δεν ήταν ο Πάνος, ήταν ο Σταύρος. Ούτε ο Σταύρος ήταν εδώ. Στο τηλέφωνο ήταν ο Σταύρος. Ήταν το ίδιο πράγμα. Ωραία, πάμε, πάμε. Παίζουμε με τις λέξεις. Ωραία, ωραία, πες. Ωραία, πες λοιπόν. Λοιπόν, Πάνο, ήθελα να ξέρω. Ο τερματοφύλακας την ώρα που κάνει την πρώτη απόκρουση, ρε παιδί μου, ναι. αφού μπορούσε καλύτερα να τη βγάλει την μπάλα κόρνερ πάνω από το δοκάρι. Ναι. Αν προσέξετε τη φάση, το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει ήταν να βγάλει την μπάλα out και να κερδίσει ο Άρης ένα κόρνερ. Μα την κρατάει ζωντανή και όχι την κράτησε μόνο ζωντανή. Ήτανε χαμένος, δεν ήξερε πού πατούσε και πού βρισκόταν. Έλε, δηλαδή τώρα τι να σου πω πάνω σε αυτό, προφανώς η ευθύνη είναι δική του. Ναι. Η λάθος απόκρουση του Κολοφόβιακ, ναι. Μετά πάνω να τη διώξει την μπάλα με τα αριστερό, νομίζω χτύπησε στο σώμα του μετά. Ναι. Α, οπότε δεν έκανα λάθος, εντάξει. Και πήγε στον παίχτη του Άρη. Γι' αυτό δεν έγινε. Λοιπόν, την κλείνω την αυτή είναι, την παρέμβασή μου εδώ γιατί χαλάω καρδιές. Λοιπόν. Να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, Σταύρο από τη Φραγκφούρτη, ναι, ισχύει αυτό. Αυτή η πληροφορία υπάρχει ότι θα έρθει ο μανατζέρ του για τον Ελαραμπή και πιθανότατα αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις για να τελειώσει το θέμα όπως θέλουν και ο Ολυμπιακός και ο Ελαραμπή. Σαμό, σε βλέπω με χάπια στο τέλος με όλους, λέει ο Κυριάκος ο Καλαμακής. Κοντά είμαι, κοντά είσαι για τα χάπια. Τώρα τι να σου πω. Εγώ του έχω πάντα εκεί δίπλα όταν έρχομαι. Λογικό λέει ο Τζίμις ο Καρανίκ, ότι ο Δημήτρης από τον Πειραιά μάλλον είναι. Λογικό εδώ η ελληνική αστυνομία δεν μπορεί να εγγυηθεί για κεκλεισμένο των θυρών σε αγώνα. Θα εγγύεται για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Προσέξτε τις εκφράσεις σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει, απλά σε αυτό που, το πρόλαβα, εντάξει, σε αυτό που λέει. Ναι. Ναι, για το μάτς με τον ΠΑΟΚ τώρα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, παιδιά. Ναι. Τι χαιρετίζει. Τι επικίνδυνο, δεν έγινε το μάτς, το λέω εγώ. Καλά, άμα αποφασίσει η UEFA κάτι άλλο, θα σου πω άμα θα γίνει το μάτι. Σιγά μην αποφασίσει. Δεν ξέρω, λέω. Εντάξει. Του χαιρετισμού από Φραγκφούρτη, Σταύρο. Πρώτα απ' όλα το έχουν πάρει απόφαση και ήδη οι Μασαλοί να μην έρθουν. Ναι. Τελειώνουμε. Δεν δίνουμε πλέον το τηλέφωνο γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. Έχουμε γραμμουλά. Πάμε, έλα. Δύο λεπτάκια στον τελευταίο. Έλα, μια που πήρε ο άνθρωπος. Καλησπέρα. Δύο λεπτάκια, πάμε. Καλησπέρα, μ' ακού. Ναι. Καλησπέρα, γιατί είμαι μέσα από τα μάξι. Ναι. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Σαμοθράκη. Σας ακούω. Με την ανακοίνωση της σειράς 7 συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Διαφωνώ. Αυτό ήθελα να ακούσω. Απλώς. Το θέλατε πολύ να τα ακούσετε, γι' αυτό πήρατε για να πω την άποψή μου γι' αυτό. Με ξέρεις. Όχι, δεν σας ξέρω. Απλά λέω. Θέλατε να. Εσείς συμφωνείτε με την ανακοίνωση της σειράς 7? Εγώ συμφωνώ στο νο πολίτικα. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και εγώ συμφωνώ στο νο πολίτικα και εγώ συμφωνώ. Αλλά για μένα, γιατί θέλατε τόσο πολύ να ακούσετε την άποψή μου? Γιατί δεν λες καθαρά τι πιστεύεις. Έχω πει. Την έχω πει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά η κίνηση του Ολυμπιακού να κάνει αυτό το φιλικό παιχνίδι ήταν πολύ σωστή. Την έχω πει την άποψή μου από νωρίς. Καλά έκανε. Μπράβο. Και η κυρία καλά έκανε. Προφανώς. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το είπα. Γιατί διαφωνείς? Γιατί διαφωνείς, γιατί βάζεις μια γραμμή? Δεν κατάλαβα, δεν έβαλα καμία γραμμή. Δεν κατάλαβα, σας είπα, ο καθένας έχει την άποψή του. Από εκεί και πέρα διαφωνώ ότι η θύρα 7 δεν έπρεπε να είναι στο γήπεδο. Πολύ απλό. Σοβαρά? Ναι. Δεν είσαι περήφανος που η θύρα 7 αποφασίζει μόνη της και όχι αναλόγως τον κάθε πρόεδρο? Δεν είσαι περήφανος? Προφανώς και ο καθένας αποφασίζει μόνος του, κύριε μου. Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, γιατί η αποχή είναι πολιτική και το φιλικό δεν είναι πολιτική? Γιατί, τι πάει να πει πολιτικά, το φιλικό δεν είναι πολιτική?
δεν θέλω το φιλικό, καλά έγινε. Να έγινε φυσικά και καλά έγινε. Αλλά τι πάει να πει ο πολιτικός. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστή και η δήλωση του Μαρινάκη και του Καρεμπέκιου του Παπασταθόπουλου ότι εμείς δεν είμαστε ούτε εναντίον κανενός ούτε υπέρ κανενός. Διότι το φιλικό, το φιλικό πήγε να πάρει χαρακτήρα από κάποια μέσα ενημέρωσης εναντίον κάποιου, όχι υπέρ κάποιου. Και από αυτή την άποψη δεν είναι παράλογο να λένε οι άλλοι αυτό που είπανε. Για την ανακοίνωση σου λέω εγώ, για την ανακοίνωση. Εγώ δεν λέω ότι δεν με νοιάζει τι γράφει το καθένα site. Εμένα η θύρα 7 συμφωνώ με την ανακοίνωσή του. Ωραία, έγινε. Εντάξει. Έγινε. Απλώς ο κύριος Αμοθράκης είναι εκεί για να υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν θα περιμένω εγώ. Είμαι εδώ για να υποστηρίζω το ρεπορτάζ μου πρώτα απ' όλα. Ναι, την άποψή μου υποστηρίζω. Εντάξει, δεν είμαι υπάλληλος του Ολυμπιακού. Πρώτα απ' όλα. Υπάρχει, τι να μην το κάνουν το ρεπορτάζ, δεν το κάνει ο καθένας. Σοβαρά. Σοβαρά το λέτε. Ποιο το λέει αυτό, κύριε μου, που μου δίνουν οι φίλαθλοι και τρώω. Ποιο το λέει αυτό, εσείς το λέτε. Γιατί άμα δεν παίρναμε τηλέφωνο, ναι, να μιλήσουμε, ναι, ο σταθμός δεν θα θέλει. Σόπα, σοβαρά, αλήθεια. Ποιο το λέει αυτό. Έγινε, να είστε καλά, γιατί τελειώσαμε για σήμερα. Ήμασταν δύο ρίτσες παρέα, όπως κάνουμε, κάθε μεσημέρι. Κώστας Γκότζος, Κώστας Αμοθράκης, στα Μάτα. Εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω, λοιπόν, ξέρω εγώ και τώρα. Και πάνω Λούπος, να είστε καλά, μα και στα λέμε αύριο. Αύριο στις 2. Γεια σας. Άντε, γεια.